Καλησπέρα και πάλι. Είναι το δεύτερο μάθημα. Λοιπόν, είναι το δεύτερο μάθημα στο CSS. Θα πούμε διάφορα πράγματα, γι' αυτό πρέπει να έχουμε την προσοχή σας και είναι διάφορα. Κλάσεις ID, εμβόληψη, ομαδοποίηση επιλογέων, ψευδοκλάσεις, δομογραφίες, εικόνες κόντου, τυπογραφία, ιδιότητες λίστα, περιγράμματα πίνακα και κέρσολες. Πριν ξεκινήσω να σας δείξω το βιβλίο, το HTML doc που σας έχουμε δώσει και το site, βρήκαμε το βιβλίο, αυτό εδώ πέρα είναι. Όποιος θέλει μπορεί να το δει στο διάλειμμα. Έχει αρκετά πιο πολλά παραδείγματα από το site. Θα ξεκινήσω μια κλάση για τις Λοιπόν, ήδη και από τα προηγούμενα μαθήματα κάποιοι με ρώτησαν πως άμα έχουμε δύο παραγράφους παραπάνω και θέλουμε διαφορετικό στυλ σε αυτές, πως θα το καταφέρουμε αυτό με CSS. Έχουμε δει μέχρι τώρα πως να επιλέγουμε όλες τις παραγράφους ή όλα τα links τέτοιες επιλογής. Και δεν αρκεί για να κάνουμε διάφορα αυτό που θέλουμε. Για παράδειγμα, άμα έχουμε αυτές τις δύο παραγράφους και θέλουμε η πάνω παράγραφος play red paragraph να είναι κόκκινη και η από κάτω μπλε, με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα δεν μπορούμε με κάποιο εύκολο τρόπο να γράψουμε ένα στυλ και να το πετύχουμε αυτό. Υπάρχουν οι κλάσεις. Οι κλάσεις χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό και στο HTML και στο CSS. Για το HTML είναι μια ιδιότητα ενός element. Αυτό μπαίνει η ιδιότητα class name. Το class name μπορεί να είναι ένα όνομα που θέλουμε εμείς. Έχουμε ακούσει κάποιους κανόνες που θα δούμε μετά. Και μετά, με βάση αυτό, μπορούμε να αναφερθούμε κάθε φορά στα element τα οποία ανήκουν σε ίδιες κλάσεις. Για παράδειγμα, εδώ πέρα στην πρώτη παράγραφο έχω ορίσει ότι ανήκει στην κλάση first. Και στην δεύτερη παράγραφο έχω ορίσει ότι ανήκει στην κλάση second. Στο CSS τώρα, αν θέλω να αναφερθώ σε κάποια στοιχεία τα οποία ανήκουν σε μια κλάση, γράφω τελεία και μετά ακολουθεί χωρίς κενό το όνομα της κλάσης. Είναι όπως σαν να έγραφα π για παράδειγμα, αν θέλω να επιλέξω όλες τις παραγράφους, με το τελεία class name επιλέγω όλα τα στοιχεία που έχουν την κλάση class name. Και μετά, όπως αγνωστά, ανοίγουμε αγγείλες και γράφουμε τις ιδιότητες μέσα. Για παράδειγμα, τελεία μενού, ανοίγουν αγγείλες color under τελεία red, σημαίνει ότι σε όσα στοιχεία έχουν την κλάση μενού, ανεξάρτητα αν είναι παράγραφοι, links, οτιδήποτε, αν έχει την κλάση μενού, τα γράμματα του θα γίνουν κόκκινα. Τα ονόματα των κλάσεων δεν μπορούμε να είναι ό,τι θέλουμε, υπακούν σε αυτούς εδώ τους κανόνες. Ο πρώτος χαρακτήρας μιας κλάσης μπορεί να είναι ή μια παύλα ή τίποτα. Το τίποτα σημαίνει όχι το κενό, όχι διάστημα, να μην έχει καθόλου χαρακτήρα. Ο δεύτερος χαρακτήρας μπορεί να είναι κάτω παύλα ή κάποιος λογαριασμικός χαρακτήρας μικρός κεφαλαίος και μετά από εκεί και πέρα μπορεί να είναι αυτά που βλέπετε εκεί πέρα. Παύλα, κάτω παύλα, χαρακτήρα για αριθμός. Αυτές δεν είναι οι μόνες έγκυρα ονόματα κλάσεων. Στην πραγματικότητα είναι κάπως πιο πολύπλοκα τα πράγματα. Αλλά συνήθως δεν μας χρειάζονται παραπάνω από αυτούς εδώ τους κανόνες για να ονομάσουμε τις κλάσεις. Ναι. Όταν λέτε τίποτα, πρώτος χαρακτήρας, τι μπορεί να είναι. Εννοούμε ότι όταν λέω ο δεύτερος μπορεί να είναι κάτω παύλα, σημαίνει ότι αν ο πρώτος είναι τίποτα και ο δεύτερος κάτω παύλα, στην πραγματικότητα ο πρώτος είναι κάτω παύλα. Δηλαδή μπορεί να ξεκινάμε με γράμμα γιατί το λέμε ότι δεν είναι χαρακτήρας ή τίποτα. Σωστά. Ναι. Ωραία. Για να το εμπεδώσω σε εσάς έχω κάποιες κλάσεις να δούμε ποιες από αυτές είναι έγκυρα ονόματα και ποια δεν είναι. Λοιπόν, θα σας πω την πρώτη κλάση και θα σας ρωτήσω για τις επόμενες. Λοιπόν, η πρώτη κλάση αρχίζει από παύλα. Έχουμε πει ότι ο πρώτος χαρακτήρας μπορεί να είναι η παύλα ή τίποτα, άρα μέχρι τώρα είναι έγκυρα. Ο δεύτερος χαρακτήρας είναι πάλι παύλα. Γίνεται και λίγο πίσω να τα θυμούνται. Ο δεύτερος χαρακτήρας είναι πάλι παύλα. Βλέπουμε ότι δεν γίνεται να έχει δύο παύλες στη σειρά. Άρα εδώ πέρα ξέρουμε ότι αυτή η κλάση δεν είναι έγκυρη. Πήγαινε εκεί. Η πρώτη δεν είναι έγκυρη. Πάθουμε να δείξει. Ωραία. Η δεύτερη ξέρει κανείς
να σκεφτεί αν είναι έγκυρη ή όχι. Λογικά είναι έτσι. Έχω πρώτο χαρακτήρα σε τίποτα και μετά μπορώ να δω κάτω από αυτό. Ωραία, έχει κάποιο κάποιο εσύ, σε δει. Ο τελευταίο, δεν θυμάμαι για τον τελευταίο, αν μπορούμε να βάλουμε κάτω παύλα. Από το, ναι, γύρω πίσω. Λοιπόν, από τον δεύτερο χαρακτήρα και μετά μπορεί να είναι οποιοδήποτε χαρακτήρα σε συνδυασμό θέλουμε. Συνεπώ, το κάτω παύλα 42 κάτω παύλα είναι έγκυρο όνομα κλάση. Μετά έχουμε μια κλάση που είναι μόνο γράμματα και είναι και αρκετά μεγάλη. Είναι έγκυρη ή όχι. Γιατί. Ωραία, και πάλι σε αυτή την περίπτωση. Ο πρώτος χαρακτήρας είναι το τίποτα. Και μετά έχουμε ένα γράμμα λατινικό μικρό κεφαλαίο και μετά έχουμε ό,τι θέλουμε. Ενώ από γράμματα. Η επόμενη είναι έγκυρη ή όχι. Ναι. Είναι άγκυρη. Γιατί ενώ ξεκινάει με πάρα πολύ, θα πρέπει να έχει κάτω πάρα πολύ χαρακτήρα. Σωστά. Είναι άγκυρη επειδή ο δεύτερος χαρακτήρας είναι η τελεία. Αυτή η κλάση, όμικρον κάτω παύλα όμικρον, είναι έγκυρη ή όχι. Ναι. Είναι, δεν ξεκινάει με τίποτα. Συνεχίζει με λατινικό χαρακτήρα, μετά συνεχίζει με πιστεύω. Σωστά. Είναι και αυτή η έγκυρη. Η κλάση 8-bit. Είναι έγκυρη ή όχι. Ναι. Είναι άγκυρη γιατί ο πρώτος χαρακτήρας είναι τίποτα, αλλά ο δεύτερος είναι αριθμός. Εδώ το μετά είναι γράμμα. Σωστά. Δεν μπορεί να αρχίσει με αριθμό μια κλάση. Η τελευταία κλάση που μοιάζει με κώδικα Morse είναι έγκυρη ή όχι. Ναι. Σωστά, είναι και αυτό έγκυρο όνομα κλάση. Λοιπόν, συνήθως στις κλάσεις μας θα συγχάσουν μόνο γράμματα ή αν δεν έχει κάποιο αριθμό στο τέλος, θα είναι υπεραρκετές για τα έγγραφά μας. Οπότε στο παράδειγμα που είχαμε πριν, το CSS μου θα γίνει κάπως έτσι. Δηλαδή θα ορίσω το Fest να έχει χρώμα κόκκινο και το Segment να έχει χρώμα μπλε. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε μόνο ένα στοιχείο που ανήκει σε κάθε κλάση, δηλαδή μία παράγραφο στη first και μία στη second, αλλά δεν είναι απαραίτητο, μπορούσε να έχω πολλές. Οπότε αυτό όταν θα το ανοίξει ο project θα το κάνει render έτσι. Και μπορούμε να έχουμε διαφορετικά στυλ σε ομοειδή στοιχεία. Εκτός από τις κλάσεις έχουμε και τα ID, τα οποία τα είχαμε δει στους κανόνες διευθυνσιοδότησης. Είχαμε πει ότι μπορούμε σε κάποιο στοιχείο να ορίσουμε ID ίσον και ένα όνομα. Τα ονόματα αυτά υπακούνται και αυτά στους κανόνες που είπαμε μόλις για τις κλάσεις. Έχουν μία διαφορά, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε πολλά στοιχεία το ίδιο ID. Το ID έχει την ιδιότητα να είναι, πρέπει να είναι μοναδικό σε όλο μας το έγγραφο. Συνεπώς όταν αναφερόμαστε με CSS σε ένα ID και γίνεται έτσι όπως έχω δείξει εκεί πέρα με την δίεση και μετά το όνομα, είμαστε σίγουροι ότι θα αναφερόμαστε σε ένα στοιχείο. Επίσης, μπορούμε σε ένα στοιχείο να το ορίσουμε πάνω από μία κλάση. Αυτό γίνεται στην ιδιότητα class, γράφουμε το όνομα της κλάσης και ενώ και το μέσο σε το επόμενο όνομα που θέλουμε. Μπορεί να έχουμε όσα θέλουμε. Και αυτό είναι, μπορούμε να το κάνουμε επειδή μια κλάση δεν μπορεί να περιέχει κενά. Συγγνώμη, ναι. Με την επανάληψη του ID. Είπαμε ότι μπορούμε να έχουμε για παράδειγμα τρεις παραγράφους ξεχωριστές και σε κάθε μία από αυτές να πάμε να γράψουμε κλάσεις on first για παράδειγμα. Και έτσι πριν που είχαμε first να έχει χρώμα κόκκινο και οι τρεις παράγραφοι θα έχουν χρώμα κόκκινο. Αν θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε IDs, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και στις τρεις παραγράφους ID is on first, διότι το ID πρέπει να είναι μοναδικό, δηλαδή μόνο ένα element μπορεί να έχει ένα συγκεκριμένο όνομα. Μέσα στη σελίδα ολόκληρη, ένα ID πρέπει κάθε φορά να είναι μοναδικό σε ένα element. Δεν πρέπει να υπάρχει δύο φορές το ίδιο όνομα σε ID. Ναι. Αν βάλουμε σε ένα στοιχείο νέα, είναι σε δύο κλάσεις μέσα και κάθε κλάση έχει διαφορετικό χρώμα χαρακτήρα, τι χρώμα θα είναι? Αυτό εξαρτάται από το πώς έχουμε ορίσει στο CSS μας τις ιδιότητες και υπακούει και αυτό σε κάποιους κανόνες του οποίους θα τους δούμε στο επόμενο. Στο μεθεπόμενο μάθημα που θα πούμε για προχωρημένο CSS, θα μάθουμε τους κανόνες τι γίνεται όταν δύο στυλ έχουν
αντίθετη, πώς το λένε. Το ένα λέει το ένα και το άλλο το άλλο, σε υπόψη πιο επικρατεί. Ναι. Αν μία παράγραφος έχει ID που, ας πούμε, μετά μπορούμε στο CSS να αναφερθούμε σε αυτό το ID και να δημοφιλήσουμε. Ναι, μπορούμε να το κάνουμε όπως το έχω δείξει εκεί πέρα. Αν βλέπεις να χρησιμοποιήσουμε ID, αντί για τελεία φου, θα γράψουμε διέση φου. Η διέση σημαίνει ότι αυτό που υπάρχει μετά είναι ένα όνομα ID και όχι ένα όνομα classes. Ωραία, προχωρά. Αυτό είναι το ίδιο παράδειγμα, ναι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το φου και για ID και για class. Ναι, δεν υπάρχει. Ταυτόχρονα. Ναι, κατάλαβα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ίδιο όνομα και για ID και για class ταυτόχρονα. Δηλαδή να έχουμε το φου να είναι και κάποια ID και κάποια class, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εδώ είναι το ίδιο παράδειγμα με πριν. Έχω χρησιμοποιήσει IDs. Στην πρώτη παράγραφο έχω δώσει ID intro και στην δεύτερη ID outro. Και το αντίστοιχο CSS είναι έτσι. Έχω αντικαταστήσει την τελεία. Αν ήταν class, ήταν τελεία intro. Τώρα είναι διέση intro και οι ιδιότητες όπως και πριν. Τώρα, μπορούμε να συνδυάσουμε τις επιλογές που επιλέγουν classes μαζί με τις επιλογές που είχαμε μάθει στο πρώτο μάθημα CSS που επιλέγουν στοιχεία HTML. Και αυτό φτιάχνει επιλογές που είναι πιο συγκεκριμένες από ό,τι αν ήταν σχέδια. Για παράδειγμα, αν γράψουμε p.center, σημαίνει ότι θέλουμε όλες τις παραγράφους οι οποίες έχουν την κλάση center. Αυτό, ας πούμε, δεν θα επιλέξει κάποιο link που έχει την κλάση center ή κάποιο άλλο element το οποίο δεν είναι p. Και θα εφαρμοστεί μόνο σε αυτά. Επίσης, αν γράψουμε p.center.important, αυτό σημαίνει ότι το p πρέπει να περιέχει και την κλάση center και την κλάση important. Αν είναι μια παράγραφος έχει μόνο την κλάση center, δεν θα επιλεγεί. Είναι κατανοητό αυτό. Ωραία. Τώρα μετά το καθίσμα για επίσης επόμενη. Εμβόλυψη. Εμβόλυψη τώρα είναι πάλι ένα εργαλείο, όπως είδαμε και πριν, με το συνδυασμό των επιλογών, που μας βοηθάει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι στους επιλογείς μας. Η ιδέα είναι η εξής, ότι έχουμε έναν επιλογέα και στα αποτελέσματα αυτού τα φιλτράρουμε ακόμα περισσότερο με ένα δεύτερο επιλογέα. Αν έχουμε σωστά δομημένο HTML και CSS, η χρήση των κλάσεων και των ID θα είναι περιορισμένη, δηλαδή θα είναι γεμάτο το έγγραφο κλάση και ID. Τώρα ένα παράδειγμα σε τι χρειάζεται η εμβόλευση. Έστω ότι έχω δύο λίστες, μία λίστα με ζώα και μία λίστα με... σχολικά. Αν θέλω στα στοιχεία της πρώτης λίστας να έχω ένα μπλε πλαίσιο και στα στοιχεία της δεύτερης λίστας ένα κόκκινο πλαίσιο, πώς έχω μάθει μέχρι τώρα, πώς θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Ναι. Θα ορίσουμε ένα ID στην κάθε μία λίστα. Επανάγαμε το ID, θα ορίσουμε το πλαίσιο. Ναι, ο συνάδελφος λέει να ορίσουμε ένα ID στην κάθε λίστα και μετά να εφαρμόσουμε πλαίσιο. Αυτό δεν θα κάνει αυτό που θέλω. Αυτό θα πάρει. Δώσουμε και μολύα. Όπως θα είναι η λίστα εδώ πέρα, τι λέει το πρώτο. Για παράδειγμα, άμα στην πρώτη λίστα σε ορίζω ένα ID και τη βάλω border, θα κάνει αυτό το πράγμα. Θα βάλει ένα περίγραμμα γύρω από όλη τη λίστα. Εγώ δεν θέλω αυτό. Θέλω από κάθε στοιχείο να έχω. Δηλαδή να βγει κάπως έτσι. Yeah. Όχι κολλημένα. Το κάθε lead να έχει το δικό του border. Και μάλιστα τις πάνω λίστες θα είναι μπλε και τις κάτω λίστες θα είναι κόκκινο. Κάποιος άλλος, πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό όμως έχουμε πει μέχρι τώρα. Να μορφοποιήσω τα LI. Ωραία. Πώς θα αναφερθώ ξεχωριστά στα LI της πρώτης λίστας και στη δεύτερη λίστα. Θα δώσουμε ένα ID, άρα θα γράψουμε πίεση το ID κενό LI και μετά. Αυτή είναι η εμβόλυψη που μόλις τώρα λέω. Ωραία, εντάξει, θα το πούμε. Πες μου. Καλά, δεν ξέρω να το πω. Σε κάποιες στιγμές. Με ένα DB, ένα span. Θα μπορούσαμε να βάλουμε τα πάνω στοιχεία σε span για παράδειγμα. Ωραία. Βάλουμε
ας πούμε την πρώτη λίστα σε μια κλάση και το κάθε στοιχείο της πρώτης λίστας σε μια άλλη κλάση. Ωραία, εσείς πιο κοντά σε αυτό, πήγες μόνο για αυτό. Όπως με αυτά που έχουμε δει τώρα, η πιο απλή λύση είναι να εφαρμόσουμε σε κάθε, σε κάθε ένα από τα στοιχεία της πρώτης λίστας μια κλάση, άρμα για παράδειγμα, και στα στοιχεία της δεύτερης λίστας μια κλάση... άλλαξαν τα στοιχεία, δεν πειράζει, έγινε κοκτέιλ. Κλάση κοκτέιλ. Οπότε, επόμενη διαφάνεια είναι. Οπότε μετά στο CSS μας θα κάνουμε το περίγραμμα της πρώτης λίστας μπλε γράφοντας li.anima και της δεύτερης λίστας li.cocktail. Έτσι αναφερόμαστε, με όσο έχουμε πει μέχρι τώρα, ξεχωριστά στα στοιχεία της πρώτης και της δεύτερης λίστας. Επίσης, ναι, πίνεις επόμενο. Τώρα με την εμβόληψη έχουμε δυνατότητα να το κάνουμε αυτό πολύ πιο αποδοτικά. Δίνουμε σε κάθε λίστα ένα ID, για παράδειγμα στην πρώτη λίστα animals και στη δεύτερη λίστα cocktails. Και τώρα για να αναφερθούμε στα li, τα οποία είναι παιδιά των UL, κάνουμε το εξής. Πριν τις επόμενη, μπορούμε να γράψουμε VC animals και κενό li. Αυτός ο επιλογές κάνει το εξής. Πρώτα αποτιμάει τον πρώτη επιλογή, ο οποίος είναι το VC Animals, συνεπώς επιλέγει την πρώτη λίστα μόνο, την εξωτερική, και μετά ο επιλογέας LI επιλέγει στα αποτελέσματα του πρώτου, δηλαδή στην πρώτη λίστα, τα παιδιά που είναι LI. Συνεπώς, ο πρώτος επιλογέας επιλέγει τα παιδιά της πρώτης λίστας. Το καταλαβαίνετε όλοι αυτό, έτσι. Ωραία, και το δεύτερο επιλογές κάνει αντίστοιχα το ίδιο. Το πρώτο κομμάτι επιλέγει τη δεύτερη λίστα, η οποία έχει το ID cocktail, cocktails, και μετά έχει κενό LI, το οποίο επιλέγει τα LI, τα οποία είναι παιδιά της δεύτερης λίστας. Έτσι αναφερόμαστε, μπορούμε να αναφερθούμε σε κάποιο βάθος με τις επιλογές μας. Δεν είναι περιοριστικό να έχουμε δύο επίπεδα. Μπορούμε να γράψουμε για παράδειγμα body UL LI alpha, για παράδειγμα. Αν θέλω να επιλέξω όλα τα links τα οποία είναι μέσα σε μια λίστα, μέσα σε UL, μέσα σε body. Επίσης, το κενό αυτό δεν σημαίνει ότι είναι άμεσο παιδί. Δηλαδή, εδώ πέρα έχω γράψει VC cocktails li. Αν είχα μια λίστα μέσα σε μια άλλη λίστα, θα έκανε match και τα LI της εσωτερικής λίστας, δηλαδή είναι απόγονοι, δεν είναι άμεσα παιδιά. Okay. Πριν συμβόμουν, έκαψα πολλά. Ναι. Ξαναλέξα αυτό που είπες με τη λίστα μέσα στην άλλη λίστα, δηλαδή άμα είχα... Ναι, θα το γράψω. Ναι. Έστω ότι έχω μια λίστα και είναι έτσι. Ωραία, εδώ πέρα έχω μια λίστα, αυτή είναι η εξωτερική λίστα. Περιέχει ένα στοιχείο και αυτό το στοιχείο έχει και αυτό μια εσωτερική λίστα, η οποία έχει και αυτή ένα στοιχείο. Τώρα, πήγαινε στην επιλογή. Ας υποθέτω ότι έχει αυτό το ID cocktail. Τώρα, αυτός ο επιλογέας δεν θα επιλέξει μόνο αυτό το lead, το οποίο είναι άμεσο παιδί του εξωτερικού element, το οποίο είναι αυτό που κάνει επιλογή το πρώτο κομμάτι, δηλαδή το cocktail κάνει επιλογή αυτό εδώ πέρα. Το lead που ακολουθεί μετά, εκτός από αυτό εδώ πέρα που θα βάλει ένα πλαίσιο γύρω από αυτό εδώ, θα επιλέξει και το lead το εσωτερικό, δηλαδή οποιοδήποτε lead ακολουθεί το cocktail θα γίνει match και θα εφαρμοστεί ο κανόνας που έχουμε ορίσει μέσα. Ναι. Δηλαδή το συγκεκριμένο πώς θα εμφανιστεί, θα έχει δύο πλαίσια. Θα έχει δύο πλαίσια. Θα είναι που κάνει να συνειδητό που φαντάζομαι κάπως έτσι θα είναι. Και θα έχει εδώ το ένα και εδώ την μπούλα. Και άλλη μια δουλειά στο πλαίσιο. Ναι, θα έχει και άλλη μια μπούλα εδώ. Θα βγει έτσι αυτό, επειδή θα κάνει match και τα δύο λίγη.
ναι. Είναι το ίδιο να βάλουμε ID class και έτσι. Είναι το ίδιο από πλευρά σε... ότι αν αντικαθίσουμε όλα τα ID με κλάση και βάλουμε στις σειρές μας κλάσεις, θα βλέπει προφανώς το ίδιο. Τα ID έχουν μια ιδιότητα ότι όταν ανοίγει σελίδα, όταν ανοίγει σελίδα ο browser, επειδή τα ID είναι μοναδικά, τα κάνει κάποιο, τα αποφτιάξει κάποια μορφή η οποία είναι γρήγορη στην αναζήτηση. Οπότε ίσως η επιλογή με ID να είναι πιο γρήγορη από ό,τι με κλάσεις. Δηλαδή όταν βρει το πρώτο, ξέρει ότι δεν υπάρχει άλλο, δεν συνεχίζει και ψάχνει για παράδειγμα. Επίσης, δύο λεπτά. Επίσης με τα ID, συνήθως τα βάζουμε σε κομμάτια τα οποία είναι μοναδικά. Για παράδειγμα, το footer μιας σελίδας δεν χρειάζεται να έχει κλάση, γιατί δεν θα υπάρχει άλλο δεύτερο footer σε μια σελίδα. Συνήθως είναι ένα, για παράδειγμα. Αλλά ό,τι κάνεις με ID, μπορεί να κάνεις με κλάση. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Ανάλογα, μπορείς να το αλλάξεις αυτό, εντάξει, εδώ πέρα το κάνεις. Θα είναι ή μέσα ή έξω και τα δύο. Ναι, ακριβώς, δηλαδή δεν μπορεί να είναι έτσι. Όχι, μπορεί να είναι όπως θέλουμε. Μπορεί να είναι έτσι. Ναι, μπορεί. Δεν μου αφοβείται με τον ίδιο τρόπο αν έχουμε στο ΛΑΙ. Υποθέτω ότι έχω βάλει και εγώ κάποιο τέτοιο κανόνα, το οποίο δεν βλέπετε εδώ πέρα. Αλλά αν δεν έχει άλλο κανόνα, θα είναι και το ίδιο. Αν δεν έχω ρίσκει έξτρα κανόνα. Το ID μπορεί να παραπέμπει σε πολλά συγκεκριμένα ή το συγκεκριμένο όνομα ενός ID μπορεί να πηγαίνει σε κάθε φορά σε ένα συγκεκριμένο element. Δεν μπορεί να είναι δύο παράγραφοι με το ίδιο ID ή δύο άσχετα elements πάλι με το ίδιο ID. Πρέπει να είναι μία φορά μέσα στο έγγραφο ένα συγκεκριμένο όνομα. Τώρα, έχουμε πέρα από την εμφόλευση, έχουμε και την ομαδοποίηση. Η ομαδοποίηση μας βοηθάει όταν έχουμε πολλούς επιλογείς, οι ιδιότητες των οποίων είναι κοινές. Για παράδειγμα, θέλω οι παράγραφοι να έχουν κόκκινο χρώμα, θέλω τα links να έχουν κόκκινο χρώμα, τι άλλο, θέλω και ας πούμε και όλο το body κόκκινο χρώμα. Αν θέλω να το κάνω αυτά, γράφα P και θα βάζα μέσα το color red, body color red κλπ. Αυτούς μπορώ να τους ενώσω όλους σε έναν επιλογέα. Και το αποτέλεσμα της επιλογής θα είναι το άθροισμα των επιμέρους επιλογέων. Βέβαια είναι στο επόμενο το παράδειγμα. Για παράδειγμα, έχω όλοι οι παράγραφοι θέλουν να έχουν χρώμα κόκκινο και όλες οι κλάσεις, όλα τα στοιχεία με κλάση που θέλουν να έχουν χρώμα κόκκινο. Για να μην είμαστε φιλέροι, αυτό μπορούμε να γράψουμε ως εξής, P, που είναι ο πρώτος επιλογέας, κενό, κενό κόμμα, και μετά ο δεύτερος επιλογέας. Το κοινό δεν είναι απαραίτητο και αυτό θα επιλέξει και τις παραγράφους ανεξάρτητα με τις κλάσεις που έχουν και όλα τα στοιχεία που έχουν την κλάση φου ανεξάρτητα με το τι στοιχείο είναι. Έπινε στην επόμενη. Ποιος θα μου πει τι επιλέγει αυτός η επιλογέας. Τα στοιχεία που έχουν και τις δύο κλάσεις. Όχι, στην εμφόλυση είναι αυτό. Όχι, δεν είναι σωστό. Ένα element με ID bad βρίσκεται μέσα σε ένα άλλο element ID full. Με κλάση. Ωραία. Αυτός επιλέγει, ναι, σωστά. Επιλέγει όλα τα element τα οποία έχουν την κλάση bar και ταυτόχρονα είναι απόγονοι κάποιο element το οποίο έχει την κλάση full. Δεν είναι τα elements που έχουν και την κλάση που και την κλάση bar, έχει κενό ανάμεσά τους. Πήγαινε στο επόμενο. Τι επιλέγει αυτός οι επιλογές. Ναι. Επιλέγει αυτά που έχουν την κλάση bar, αλλά είναι άμεση από αυτό που έχουν κλάση full. Όχι, δεν είναι σωστό αυτό. Ναι. Επιλέγει αυτά που έχουν κλάση και full και bar. Σωστά, λοιπόν. Όταν δεν έχει κενό μεταξύ τους, σημαίνει ότι αυτές οι επιλογές θα πρέπει να έχει και την κλάση φου και μάλλον το element που θα επιλεγεί θα πρέπει να έχει και τις δύο κλάσεις, επειδή δεν υπάρχει κενό. Το κενό δηλώνει ότι είναι απόγονος. Στο πάνω, για παράδειγμα, είχαμε τελεία φου, επιλέγει κάποια στοιχεία που έχουν την κλάση φου και μετά επιλέγει από τους απόγονους του αυτά που έχουν την κλάση bar. Το δεύτερο, επειδή δεν έχει κενό, επιλέγει όλα τα στοιχεία που έχουν και τις δύο κλάσεις. Εντάξει.
Δηλαδή η διαφορά που συνέχεια μπορεί να είναι και αντίστοιχα. Ναι, το δεύτερο, το .foo.bar μπορεί να ήταν και .bar.foo και είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν έχει σημασία η σειρά που τα γράφουμε. Ωραία, πήγαινε στην επόμενο. Ποιος θα μου πει τι επιλέγει αυτός επιλογές. Είναι .foo.com και .bar. Ναι. Όσα έχουν τελεία, όσα ανήκουν στο class foo ή όσα ένωση. Ναι. Και όσο ανήκουν στην κλάση bar. Σωστά. Το κόμμα δηλώνει ομαδοποίηση. Είναι δύο ξεχωριστή επιλογή και τα αποτελέσματά του ενώνονται. Το πρώτο επιλέγει όλα τα στοιχεία που έχουν την κλάση bar και το δεύτερο όλα τα στοιχεία που έχουν την κλάση bar. Ναι. Σωστά. Επόμενο. Τι επιλέγει αυτό. Έχω βγάλει το κενό ανάμεσα στην κόμμα και στην τελεία. Αντιθέσει. Δεν είναι διαφορά, όπως είπες, δεν χρειάζεται να βάλουμε. Σωστά. Το ακτινό δεν είναι απαραίτητο. Συνήθως το γράφουμε βέβαια για να είναι πιο αναγνώσιμος ο κώδικας. Στο επόμενο. Pet.coco. Τι επιλέγει αυτό. Ναι. Μια παράγραφο με το κλάσιο. Ναι, όχι μία απαραίτητα, μπορεί να είναι πολλές, αλλά ναι, ωραία. Επιλέγει στο γραφό μας όλες τις παραγράφους που έχουν ορισμένη κλάση κοπό. Επόμενο. Δίεση, λα, λα, τελειά, λίρου, λίρου. Τι επιλέγει αυτό. Όλα τα δι που πνάει τη λα, λα και κλάς, λίρου, λίρου. Σωστά, επιλέγει. Είναι ο συνδυασμός που είχαμε πριν τον HTML selector με τις κλάσεις. Τώρα έχω βάλει και ένα ID μέσα στην επιλογή. Επιλέγει όλα τα div που έχουν ID, λαλά και κλάση λιουλίου. Αυτό είναι και πλεονασμός, να το σχολιάσουμε αυτό. Από τη στιγμή που το ID είναι μοναδικό, σημαίνει ότι μόνο ένα element μέσα στο έγγραφό μας θα έχει το ID λαλά. Οπότε η περαιτέρω εξειδίκευσή του με το div και το λιουλίου δεν έχει κανένα νόημα. Θα επιλέξει πάλι ένα element που θα έχει το συγκεκριμένο ID. Ωραία, επόμενο. Τι κάνει αυτό. Κάποιος άλλος. Πες μας. Από τα δύο που έχουν class λίγο λίγο, επιλέγει αυτό που έχει ID λαλά. Εντάξει, στην πραγματικότητα επιλέγει αυτά που και τα δύο, εντάξει. Ναι, όπως και να. Ναι, σωστό είναι έτσι και από τις αποστόμες. Επιλέγει όλα τα δύο που έχουν και την κλάση λίγο και το λαλά. Είναι όπως κάποιος το σχολίασε πριν, δεν έχει σημασία η σειρά με τον που βάζουμε τις επιλογές. Βέβαια, πρέπει το deep να είναι αρχή. Πρέπει κάθε φορά ο HTML selector να είναι στην αρχή. Δεν θα μπορούσα να γράψω τελεία λίρου λίρου div. Αυτό θα έφτιαχνε μια κλάση που το όνομά της θα ήταν λίρου λίρου div ολόκληρο. Δηλαδή, δεν μπορώ να το διαχωρίσω να βάλω τον HTML selector στο τέλος. Κατανοείτε αυτό. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Όταν έχουμε pi.coco, ναι. Δηλαδή φέρνουμε τις παραγράφους που περιέχουν μέσα την κλάση coco. Όχι που περιέχουν, τις παραγράφους που οι ίδιες έχουν την κλάση coco. Αυτό θέλουμε να επιλέξουμε. Δηλαδή, αυτό που λες γινόταν αν είχε κενό. Θέλαμε τα στοιχεία της παραγράφου που έχουν αυτή την κλάση. Όταν δεν έχουν κενό, σημαίνει ότι οι παράγραφοι ή ό,τι element έχουμε που το ίδιο έχει την κλάση που προσδιορίζουμε αμέσως μετά χωρίς κενό. Άμα ήταν κενό, δηλαδή θα. Αν είναι κενό, σημαίνει επιλέγουμε τις παράγραφους όλες τις μεσογράφους και ψάχνουμε όλα τα στοιχεία μέσα σε αυτές τις παραγράφους που έχουν τον επόμενο επιλογέ. Η μορφοποίηση όμως πού θα εφαρμόζεται, μόνο στον επιλογέ. Α, σωστά. Η μορφοποίηση κάθε φορά εφαρμόζεται στο τελευταίο επίπεδο που γίνεται η επιλογή. Για παράδειγμα, στο πρώτο που έχω τελεία foo.bar, τα στοιχεία, άμα βάλω μέσα για παράδειγμα color red. Τα γράμματα μέσα στο τελεία αφού δεν θα είναι κόκκινα, θα είναι μόνο στα στοιχεία που έχουν την κλάση bar. Δηλαδή χρησιμοποιούνται μόνο η υπόλοιπη επιλογή έτσι ώστε να προσδιορίσουμε ευκολότερα τα στοιχεία που θέλουμε. Ναι. Σε γράψω. Αυτά
Και το CSS μου θέλω να είναι κάπως έτσι. Ωραία. Εδώ έχει κενό. Αυτό το πέρα λέω ότι σε όλα τα span τα οποία είναι μέσα σε παράγραφο θέλω να εφαρμόσω χρώμα κόκκινο στα γράμματά τους. Αυτό δεν θα επηρεάσει την παράγραφο, θα επηρεάσει μόνο το span. Δηλαδή, σε αυτό το πέρα που λέει this is a test, μόνο η λέξη test θα βγει κόκκινη όταν θα την κάνει render ο browser. Το this is a θα είναι ή το προεπιλεγμένο χρώμα της παράγραφου είναι μαύρο ή αν έχουμε ορίσει εμείς κάτι άλλο. Αλλά άμα ήταν ένα span που δεν ήταν μέσα σε P, σε παράγραφο, τότε όμως θα εφαρμοζόταν αυτό. Να το βάλω εδώ ένα span, έτσι. Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι θα πρέπει να είναι σε παράγραφο. Αυτό εδώ λες. Αν θα γίνει κόκκινο αυτό. Αυτό δεν θα γίνει κόκκινο γιατί πρέπει αναγκαστικά να είναι μέσα σε παράγραφο. Ωραία, ωραία. Αυτό είναι δεσμευτικό. Δεν είναι τα span μόνα τους και ένα span που είναι μέσα σε παράγραφο. Πρέπει να είναι τα span που είναι μόνο τα span που είναι μέσα σε παράγραφο. Ωραία, πες μου τώρα ότι πρέπει να αλλάξω εδώ πέρα για να πιάσω και αυτό το span. Να σβήσουμε το πι. Σωστά. Άμα σβήσουμε το πι, θα πιάσει όλα τα span. Ή μπορείς να γράφουμε span κόμμα, αλλά δεν έχει νόημα. Ωραία, για πίνει την επόμενη ομάδα. Εδώ μπορούσαμε να κάνουμε το κενό. Δηλαδή να πούμε τις παραγράφους που είναι και παράγραφοι και span ταυτόχρονα. Να γράψουμε πι, span χωρίς κενό ανάμεσά τους. Όχι, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί δεν θα καταλάβει ο browser ποιο είναι το όνομα του element. Γιατί δεν υπάρχει κάποιο element που να το λένε πι, span, ούτε ξέρει πώς να τα χωρίσει κάθε φορά. Ωραία, έπινε σε επόμενο. Τι θα επιλέξει αυτός ο επιλογέας. Ωραία, αυτές οι επιλογές επιλέγει όλα τα στοιχεία από μία λίστα η οποία είναι μη, δεν έχει αρρύθμιση. Είναι σωστά αυτά που είπα. Επιλέγει πάντα τα στοιχεία μια λίστα που δεν έχει αρρύθμιση. Ναι, αλλά μπορεί να είναι εμπολευμένη μία ordered list. Πολύ σωστά. Αυτό δεν είναι απαραίτητα ότι τα LI θα είναι μέσα σε μια λίστα η οποία δεν είναι αριθμημένη. Αν έχω μια αριθμημένη λίστα η οποία περιέχει μια αριθμημένη λίστα, θα επιλεγούν και τα στοιχεία της αριθμημένης λίστας, γιατί όπως είπαμε, δεν είναι ανάγκη να είναι άμεσα παιδιά. Μπορεί να είναι απλά απόγονοι. Okay. Και το επόμενο, div.li. Αυτό εντάξει είναι όπως το προηγούμενο, θέλω να μου πείτε αν έχει νόημα να γράψω ένα τέτοιο επιλογή αφού ξέρουμε ότι τα λύη είναι πάντα μέσα σε UL, δεν είναι ποτέ μέσα σε div, έχει νόημα αυτό. Ωραία, πολύ σωστά το καταλάβατε. Πάλι η ίδια λογική είναι, μπορεί μέσα στο div να έχει μια λίστα και λοιπά και τα παιδιά της. Αυτά απλά να το έχετε στο νου σας, δεν είναι πάντα μέσα παιδιά, είναι απλά απόγονο. Ωραία. Συγγνώμη, θα πείτε λιγάκι το πρώτο τελευταίο. Το ULD. Αυτό επιλέγει κάθε φορά στοιχεία λίστας, τα οποία αν αρχίσουμε και πηγαίνουμε πατέρα προς πατέρα, πρέπει κάποια στιγμή να συναντήσουμε ένα UL οπωσδήποτε. Δηλαδή, να σας δείξω σε αυτό που έχω γράψει. Θα κάνω αυτή τη λίστα αριθμημένη. Τώρα έχουμε μια εξωτερική λίστα η οποία είναι μια αριθμημένη και η οποία έχει ένα στοιχείο που μέσα έχει μια αριθμημένη λίστα. Αυτές οι επιλογές θα επιλέξει και αυτό το λί και αυτό το λί. Παρόλο που αυτό το λί δεν είναι άμεσο παιδί από λίστα που δεν είναι αριθμημένη. Διότι όπως είπαμε δεν είναι ανάγκη να είναι άμεσο παιδί, μπορεί να είναι απόγονος. Δηλαδή από εδώ πέρα πηγαίνοντας προς τα έξω συναντούμε κάποια στιγμή ένα UL. Και αυτό αρκεί για να επιλεχθεί το στοιχείο με αυτόν τον επιλογέα. Ναι. Με το τελευταίο, ας πούμε, άμα πούμε ότι το div το ξεκινάμε μέσα στη μέση της λίστας, θα μπορούσαμε να χρωματίσουμε ή να βάλουμε περιθώρια στη μισή λίστα και στην άλλη μισή όχι. Ναι, λες άμα έχουμε για παράδειγμα μια εξαρτητική στοιχεία και τα δύο τα κλείς μέσα στην div. Ναι. Αυτό θα μπορούσες, όμως εκτός ότι πρώτον αυτό μπορείς να το κάνεις με μια κλάση στα δύο στοιχεία και δεύτερον δεν θα έκανε validate το HTML σου διότι μέσα σε μια λίστα δεν μπορεί να έχει τίποτα άλλο παραλύει.
Δηλαδή, άμα γράψεις UL και μέσα ανοίξει ένα div, ο Valdir θα σου πει ότι αυτό δεν γίνεται, είναι λάθος. Οπότε, αν ήθελες να κάνεις κάτι τέτοιο, θα έβαζες μια κλάση στα στοιχεία που ήθελες, για παράδειγμα. Ωραία. Τώρα, οι ψευδοκλάσεις. Οι ψευδοκλάσεις δεν μας βοηθάνε, μάλλον δεν τις χρησιμοποιούμε για να αναφερθούμε σε κάποιο στοιχείο, δηλαδή να συγκεκριμενοποιήσουμε κάποιον επιλογία. Αναφερόμαστε στην κατάσταση κάποιου στοιχείου. Τώρα, τι είναι η κατάσταση του στοιχείου. Όταν κάνουμε browsing, υπάρχει κάθε φορά ένα στοιχείο που από κάτω του, που από πάνω του μάλλον είναι το ποντίκι, υπάρχει το act, αυτό είναι το hover bone τώρα. Είναι το στοιχείο που είναι από πάνω το ποντίκι. Είναι το active, το οποίο σημαίνει, αν έχετε παρατηρήσει, να συμπληρώνεται μια φόρμα στο πεδίο το οποίο είναι ενεργό, εμφανίζεται ένα πλαίσιο. Θα το δείξω μετά, έχω screenshot. Το άνω κάτω τελεία link σημαίνει ένα link το οποίο δεν έχω επισκεφτεί ακόμα. Και το άνω κάτω τελεία visited είναι ένα link το οποίο έχω επισκεφτεί στο παρελθόν. Να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά αυτά. Το hover είναι αυτό που θα έχετε δει όταν βάζετε το ποντίκι σας πάνω από ένα... Μάλλον όχι, δεν το έχει από μόνο του. Πάντως, αν έχουμε αυτό το παράδειγμα, είναι ένα link με τη λέξη home μέσα και χρησιμοποιώ αυτό το CSS, δηλαδή α-hover. Αυτό σε επιλογές κάνει το εξής. Επιλέγει, μάλλον ορίζει τι θα γίνει όταν πάνω από ένα link πάει το ποντίκι. Και του λέω ότι όταν πάνω από ένα link πάει το ποντίκι, θέλω να του βάλεις κίτρινο χρώμα για φόντο. Τώρα όταν το ποντίκι δεν είναι πάντα, είναι όπως το βλέπουμε αριστερά, και όταν βάζουμε το ποντίκι πάνω από το συγκεκριμένο link, θα γίνει έτσι, στιγμιαία. Όταν αφαιρέσουμε το ποντίκι, πάλι θα σταματήσουν να ισχύουν αυτές οι ιδιότητες που έχουμε ορίσει εκεί μέσα. Ωραία, πήγαινε στην επόμενη. Το άκριβο είναι αυτά τα πλαίσια, αν έχετε δει όταν συμπληρώνετε κάποια φόρμα, ή αν πατήσετε tab την ώρα που είστε σε μια σελίδα, εμφανίζεται ένα πλαίσιο γύρω από τα links και κάθε φορά που πατάτε tab πηγαίνει στο επόμενο, έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε browsing χωρίς ποντίκι. Όταν ορίζουμε ιδιότητες με αυτή την ψευδοκλάση, ορίζουμε πώς θα φαίνεται ένα element όταν θα είναι active. Για παράδειγμα, το τρέχον στοιχείο που συμπληρώνεται σε μία φόρμα θα μπορούσαμε να το βάλουμε να είναι ένα αχνό background, για παράδειγμα, πράσινο, τι να δεν ξέρω. Πάντως, μπορούμε να αναφερθούμε στην κατάσταση που είναι active. Τώρα τα link, το link και το visiting θα τα έχετε δει στο Google. Αυτή είναι μια ανσύνηση από το Google για HTML. Βλέπουμε τα links που έχω επισκεφθεί στο παρελθόν είναι MOV, θα το έχετε δει, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό γίνεται με την... μπορώ να αναφερθώ σε αυτά τα links με τη συγκεκριμένη ψευδοκλάση. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη προβολή του browser, δηλαδή να είναι έτσι MOV, τα visited και μπλε, αυτά που δεν έχουν επισκεφθεί ακόμα. Τα έχουν συνηθίσει οι χρήστες και είναι καλό να μην τα ανερούμε αυτά, δηλαδή να ξέρει ότι σε αυτό έχει μπει, για παράδειγμα. Αλλά μπορούμε και εμείς να τα αλλάξουμε. Για παράδειγμα, μπορούμε να κάνουμε όλα τα links τα οποία έχω επισκεφθεί στο παρελθόν να είναι πιο αχνά ή πιο έντονα, οτιδήποτε. Αυτά περί ψευδοκλάσεων. Έχει κάποια πορεία. Θα χρησιμοποιούμε με την άλλη τελεία και το όνομα της ψευδοκλάσης μετά από τον επιλογέα μας. Έδειξε πριν ένα και άλφα μονάδο τελεία άλφα, τι είχα πριν, άλφα μονάδο τελεία hover. Δεν είναι ανάγκη να είναι element, μπορεί να είναι, ξέρω, μια κλάση έτσι. Αυτό εδώ πέρα αναφέρεται, λέει τι θα γίνει στα στοιχεία που έχουν την κλάση που όταν πάει πάνω στο ποντίκι. Αυτό τι γίνεται στα στοιχεία που έχουν την κλάση που και είναι απόγονοι μιας παραγράφου όταν πάει πάνω στο ποντίκι κλπ. Δηλαδή σε έναν οποιοδήποτε selector μπορώ να βάλω στο τέλος άνω κάτω τελεία και μία ψευδοκλάση για να αναφερθώ στην κατάσταση που θέλω. Ναι. Αν πούμε ότι έχουμε ένα element με παιδιά και απογόνους από κάτω, μπορούμε κάπως κάνοντας hover στο element πατέρα, πρόγον, να αλλάξει τα πράγματα σε όλα από κάτω. Στο καθένα ξεχωριστά δηλαδή. Γίνεται αυτό. Ο συνάδελφος λέει
Αν έχω... θα αυτά. Αυτό καλό. Για παράδειγμα, σε αυτό το παράδειγμα, αν θέλω εγώ, όταν βάλω το ποντίκι μου πάνω από την εξωτερική λίστα, για παράδειγμα, η αριθμημένη λίστα να έχει πλαίσιο. Δηλαδή να εφαρμόσω μία ιδιότητα σε κάποιο παιδί όταν κάνω hover σε κάποιον πατέρα. Αυτό γίνεται και γίνεται με τον εξής τρόπο. Πάλι η λογική του ψευβόλεψης είναι, θα γράψω UL hover. Αυτό σημαίνει ότι επιλέγει στοιχεία που τα UL που είναι πάνω στο ποντίκι και από αυτά επιλέγω το OL. Και μετά εδώ πέρα μπορώ να βάλω ό,τι ιδιότητες θέλω εδώ μέσα. Και αυτό θα εφαρμοστεί στο παιδί του UL όταν το ποντίκι μου πάει πάνω από το UL. Εντάξει. Πάμε στο επόμενο. Αυτό είναι ένα κόμικ από το γνωστό, κάποιο το ξέρετε, από το XKCD. Είναι ένα κόμικ για... Να το πω ηλεκτρολόγος, θα το πω για ψαγμένους σε προγραμματζές, δεν ξέρω. Λοιπόν, η εργασία σε συνδέθεια που θα σας δώσουμε σήμερα περιέχει και αυτό το κόμικ μεταξύ άλλων. Λοιπόν, να δούμε τι θα είναι η εργασία. Η εργασία που θα έχει τη δεύτερη είναι, ονομάζεται Health Clean Room. Αυτό είναι, θα σας δώσουμε εμείς ένα αρχείο HTML το οποίο περιγράφει μια σελίδα, όχι τη μορφοποίησή του, περιγράφει το περιεχόμενό του. Επίσης, εκτός από αυτό, θα σας δώσουμε ένα screenshot από πώς θέλουμε να φαίνεται η σελίδα. Θα σας δώσουμε τα χρώματα που έχουμε βάλει για να φτιάξουμε αυτό το screenshot, τις εικόνες και τις γραμματοσειρές. Το ζητούμενο από εσάς είναι να μας φτιάξετε ένα αρχείο CSS χωρίς να πειράξετε ούτε μία γραμμή κώδικα από το αρχείο HTML και το αποτέλεσμα να φαίνεται όπως ακριβώς στο screenshot. Δηλαδή να ανακαλύψετε τους κανόνες και τις επιλογές που χρειάζονται για να φτάσετε σε αυτό το αποτέλεσμα. Αρκούνται για το αποτέλεσμα που θέλουμε αυτά που έχουμε δείξει μέχρι σήμερα, μάλλον που θα πούμε και μέχρι σήμερα. Την προηγούμενη την παραδώσατε με email, αυτή την παραδώσετε με FTP. Το FTP είναι ένα πρωτόκολλο για να μεταφορά αρχείων. Να σημειώσουμε ότι είναι τελείως ανασφαλές. Δηλαδή, αν κάποιος έχει πρόσβαση στο δίκτυό σας, θα δει τι θέλετε. Οπότε, μην νομίζετε ότι είναι ασφαλές. Η παράδοση είναι την άλλη εβδομάδα στις 25. Και για να έχετε πρόσβαση στον FTP server, θα σας στείλουμε στο email σας ένα link το οποίο θα ορίσετε κάποιο κωδικό και θα έχετε ένα interface στη σελίδα του σεμιναρίου που θα έχετε τις εργασίες σας οργανωμένες με τα σχόλιά μας από κάτω και θα μπορείτε να ανεβάσετε και τις επόμενες. Έχει κανείς κάποια απορία για την εργασία? Την έχουμε? Πρέπει να έχουμε. Εντάξει, μισό λεπτό να ανοίξει το λάμπο και... Εντάξει, θα κάνουμε 10 λεπτό διάλειμμα, θα ανοίξουμε την εργασία να τη δείτε. Θα την ανοίξουμε τώρα και θα δείτε και να μπείτε. Λοιπόν, αυτή είναι η δεύτερη εργασία. Θα σας δώσουμε την HTML και πρέπει να την κάνετε να φαίνεται έτσι, όπως έχουμε φτιάξει αυτή εδώ πέρα. Πρέπει να φτιάξετε το CSS, τους κανόνες και τις ιδιότητες, έτσι ώστε η σελίδα να φαίνεται έτσι. Να δούμε λίγο το... όπως βλέπετε εδώ πέρα. Έχει μια επικεφαλίδα, δύο τρεις παραγράφους, links, μια εικόνα και μια λίστα. Αυτά. Να δούμε λίγο τον κώδικα HTML της. Αυτός είναι ο τρόπος που μπορείτε να δείτε από οποιαδήποτε σελίδα πώς έχει γραφτεί, κάνετε δεξική και προβολή κώδικα ή μπορείτε να πατήσετε Ctrl και U στον browser σας. Αυτό θα σας ανοίξει το HTML που του ήρθε από το δίκτυο και με βάση αυτό έφτιαξε τη σελίδα που βλέπετε. Θα να δούμε συγκεκριμένη περίπτωση στον κώδικα που έχουμε για αυτό που θα φτιάξετε. Έχω τρία divs, το πρώτο είναι με ID header, το δεύτερο comic και το menu είναι τα τρία κουτιά που βλέπετε. Τι που είναι, δεν το δίνει ο πρόεδρος.
Σε παρακαλώ. Λοιπόν, αυτή είναι η σελίδα. Έχω ορίσει κάποια ID για να μπορείτε να αφαιρθείτε στα στοιχεία που θέλετε, όπως το δείξαμε πιο πριν. Ναι, αυτά δεν έχει κάτι περίεργο. Εγώ και σκάνε βάλει έτσι κανονικά. Και έχω κάνει link ένα αρχείο style.css που πρέπει να είναι σε ίδιο φάκελο, έτσι ώστε δεν χρειάζεται να πειράξετε τίποτα από τη σελίδα. Δηλαδή, κατεβάστε τη και απλά ανοίξτε ένα καινούριο αρχείο style.css στον ίδιο φάκελο και αρχίστε να το δουλεύετε από εκεί πέρα. Αυτά. Δεν θα μπορούμε να σα δώσουμε βέβαια αυτή τη σελίδα να τη βλέπετε, γιατί μπορεί κάποιο να κάνει να δει το κώδικα και να το δει, θα έχετε μόνο την εικόνα. Ωραία, τώρα α συνεχίσουμε το. Έχει κάποια απορία, ναι. Πασχάλια, γιατί το πρώτο HTML το URL του www.wx.com. Μου το έκανε και εμένα ο Βαλτήρης και δεν ξέρω γιατί να το πάρει. Το HTML, ναι. Στην πρώτη γραμμή, στη γραμμή 2 βασικά. Στη γραμμή 2 στο tab της HTML, γιατί πρέπει να το βάλουμε. Να το πούμε αυτό στο αμέσως. Ναι, θα το πούμε στο επόμενο. Α, γιατί σου είπα και ο Βαλτήρης τώρα. Α, το έπρεπε. Ναι, πολλοί κάναμε Βαλτήρης και εσείς και ξέρετε ότι το HTML πρέπει να περιέχει αυτή την ιδιότητα, το XML namespace. Θα το πούμε στο επόμενο μάθημα γιατί χρειάζεται. Απλά κάντε το copy paste όπως σας λέει ο validator και θα είναι μια χαρά η σελίδα σας. Κάποια άλλη μπορεί, ναι. Rendering ελέγχουμε στο Firefox. Ναι. Rendering και σελίδα θα φτιάξουμε στο Firefox. Α, ναι, το rendering που θα ελέγξουμε και πρέπει το σχήμα που θα σας δώσουμε θα είναι όπως την έχει σχεδιάσει τη σελίδα ο Firefox. Οπότε καλό θα ήταν να το κάνετε και εσείς στον ίδιο browser γιατί ίσως θα υπάρχουν μικροδιαφορές. Αυτή την εικόνα θα σας δώσουμε σε εσάς. Δεν είναι η σελίδα δηλαδή, είναι μόνο μια εικόνα σχέτη. Για να μπορείτε να έχετε μια αναφορά στο πώς πρέπει να φαίνεται. Και μείνει και μια άλλη εικόνα, ρίξτε την άλλη. Αυτό. Καλά, έχετε και αυτό. Είναι μια εικόνα. Εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα τα γραμματοσειρά. Τα χρώματα που έχουν χρησιμοποιηθεί πάνω, δεν χρειάζεται να τα ψάξετε μόνοι σας αυτά. Το χρώμα του φόνου πάνω αριστερά, αυτά. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα πρέπει να τα ανακαλύψετε μόνοι σας. Έχει μια ενδιαφέρουσα ιστοριούλα στη σελίδα. Επίσης, ανεβάσαμε μόλις πριν λίγα λεπτά τις πρώτες εργασίες από αυτές που μας στείλατε. Δείξουμε τώρα στο τέλος να προλάβουμε. Όποιος θέλει αυτό στο τέλος. Ωραία, όποιος θέλει να δει εργασίες πρότυπες, ας έρθει στο τέλος ή αν προλάβουμε θα τις δείξουμε. Μπορείς να τις δείξεις στο σάιτ. Ωραία, συνεχίσουμε το HTML. Θα πούμε τώρα για συντομογραφίες. Οι συντομογραφίες δεν είναι καινούριες ιδιότητες, είναι ιδιότητες που γράφουμε με πιο σύντομο τρόπο αυτά που έχουμε μάθει ήδη, όχι όλα, κάποια από αυτά θα δούμε τώρα. Είναι πιο ευανάδος ο κώδικας και δεν γράφουμε πολλές φορές το ίδιο πράγμα, το οποίο είναι κάτι που εκνευρίζει πολύ τους προγραμματιστές, όπως θα ξέρετε. Πείτε στην επόμενη. Ωραία, λοιπόν. Έχουμε ήδη πει για το border, την ιδιότητα border που παίρνει τρεις ιδιότητες. Η πρώτη είναι, για παράδειγμα, ένα pixel solid black. Αυτό θα βάλει ένα περίγραμμα με πάχος ένα pixel. Θα είναι μια γραμμή συνεχόμενη και θα είναι μαύρο. Αυτό στην πραγματικότητα είναι μια συντομογραφία. Οι πραγματικές ιδιότητες που αυτό υποεννοεί είναι αυτές οι τρεις που βλέπετε από κάτω. Η border pabla width, η οποία είναι ένα pixel, η border style που είναι solid και η border color που είναι black. Αυτές στην συντομογραφία απάνω δεν έχει σχέση η σειρά. Για παράδειγμα, μπορούσαμε να έχω γράψει border solid ένα pixel black ή κάπως αλλιώς. Αλλά επίσης και οι ιδιότητες τις οποίες αναλύεται, για παράδειγμα η border width, είναι και αυτή η συντομογραφία κάποιων άλλων ιδιότητων που θα δούμε στη συνέχεια. Πήγαινε στην επόμενη. Τώρα έχουμε μάθει τις ιδιότητες margin top, margin right, margin bottom και margin left. Αυτές οι ιδιότητες μπορούν να γραφτούν με μία ιδιότητα που λέγεται margin και μπορεί να πάρει μία, δύο, τρεις ή τέσσερις τιμές και θα δούμε πώς ερμηνεύονται αυτές από τον browser. Εδώ πέρα έχουμε ένα παράδειγμα που έχουμε δώσει στο margin τέσσερις τιμές. Δηλαδή ένα pixel, ένα pixel, ένα pixel, ένα pixel.
Τώρα αυτό πώς ξέρουμε ποια πίτσιλα αντιστοιχούν σε ποιο margin. Λοιπόν, ο κανόνας είναι εξής. Είναι σαν το κανόνα του φορά του ρολογιού. Το πρώτο margin αφορά το πάνω border και μετά τα επόμενα νούμερα συνεχίζουν προς τα δεξιά όπως πάει το ρολόι. Δηλαδή, το δεύτερο που είναι το πράσινο, το ένα πίξελ, θα αφορά πόσο margin θα έχει ένα στοιχείο από δεξιά. Το move θα αφορά, συνεχίζοντας δεξιόστροφα, το margin που θα έχει κάτω το ένα στοιχείο. Και πάλι, συνεχίζοντας ακόμα παραπέρα, το κίτρινο είναι πόσο margin θα έχει από τα αριστερά. Αυτό είναι αρκετά απλό με τις τέσσερις τιμές. Βέβαια, δεν είναι ανάγκη να έχουν πάντα ένα πίξελ, μπορεί να έχουν ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Και θα εφαρμοζόταν ανάλογα στο πάνω 1, δεξιά 2, κάτω 3 κλπ. Τώρα, αν παραλείψω κάποιες τιμές, θα δούμε πώς αυτό επιμένεται. Λοιπόν, πίνει στην επόμενη, εδώ έχουμε ορίσει 3 τιμές. Και γίνεται το εξής. Πάλι πάμε δεξιόστροφα όπως έχουμε. Λοιπόν, όταν ορίσω πρώτα την πάνω, εδώ πέρα έχει ένα πίξελ. Μετά το πράσινο πάλι συνεχίζει δεξιόστροφα εκείνη και αυτό ένα πίξελ. Και μετά έχουμε την τρίτη που είναι αυτό ένα πίξελ. Και έχω παραλείψει να ορίσουμε το margin αριστερά από αυτό το στοιχείο που εφαρμόζει ο κανόνας. Όταν ένα στοιχείο δεν έχει ορισμένο margin, ή ανάλογα την ιδιότητα και την ησυχία, θα δούμε. Όταν δεν έχει ορισμένο, παίρνει την ιδιότητα του απέναντί του. Δηλαδή αυτό θα έχει ένα πίξελ. Και υπάρχει και. Μπορούμε να παραλείψουμε ακόμα μία τιμή. Πίνει στην επόμενη. Εδώ πέρα έχουμε γράψει δύο τιμές. Ορίζουμε το πάνω board, το πάνω margin και το margin από δεξιά. Και μας λείπουν το κάτω και το πάνω. Το κάτω και το πάνω θα είναι, το κάτω θα είναι ίδιο με το πάνω και το αριστερά θα είναι το ίδιο με το δεξιά. Και επίσης υπάρχει και η άλλη. Αν πάμε μία τιμή στο margin, τότε έχουμε ορίσει μόνο το πάνω και τότε όλα τα margins θα γίνουν κοινά, δηλαδή όλα θα πάνε στο ένα πίξελ. Αυτό είναι αρκετά χρήσιμο για να... Δεν είναι πάντα ευχάριστο να γράφω margin top, margin right και όλα αυτά, τέσσερις ιδιότητες, ενώ μπορούμε να γράψουμε μια απλή γραμμή όποια ακριβώς θέλουμε. Αυτός ο κανόνας δεν εφαρμόζεται μόνο στο margin, εφαρμόζεται και σε άλλες ιδιότητες, όπως στο padding που έχουμε πει. Οπότε να γράφω padding 1 pixel, 2 pixel, 3 pixel σημαίνει το εξής. Θα έχω στο padding top 1 pixel, εδώ θα έχω ορίσει 2 pixel και εδώ 3. Και συνεπώς το padding από αριστερά θα γίνει ίσο με το padding από δεξιά, οπότε θα έχει δεξιά-αριστερά 2 pixel padding, πάνω θα έχει 1 και κάτω 3. Είναι κατανοητό, ο κανόνας είναι αρκετά εύκολος και μας βοηθάει να θυμόμαστε αυτό με το ότι πάει δεξιόστροφα, να θυμόμαστε κάθε φορά τι σημαίνει το νούμερο που γράφουμε. Στην επόμενη. Border width. Ισχύει πάλι το ίδιο. Το border width είδαμε πριν ότι το είχαμε ορίσει ένα πίξελ, στην πραγματικότητα ήταν μια συντομογραφία. Έχει πάλι όπως το padding και το margin που είδαμε το δεξιόστροφο κανόνα. Αυτό θα ορίσει το πάθος του border να είναι ένα πίξελ πάνω και κάτω από το στοιχείο και να είναι δύο πίξελ δεξιά και αριστερά. Ωραία. Και θα βγει, τώρα έχω ορίσει τέσσερις τιμές. Δηλαδή για κάθε border έχω ορίσει εγώ τη 0, δεν παίρνει κάτι τη 1 αλλού και έχω ορίσει 1, 4, 8, 16. Αυτό ισοδυναμεί με τις τέσσερις ιδιότητες από κάτω και να γράψω έχει τέλειο αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα αυτό που βλέπετε. Πάνω από το element έχει μια γραμμή ενός pixel, δεξιά έχει 4, μετά είναι 8 και μετά 16 και βγαίνει το αποτέλεσμα που βλέπουμε εκεί. Μια άλλη συντομογραφία είναι το border style, που συνήθως το ορίζουμε να είναι κοινό και για τις τέσσερις πλευρές του element, αλλά αυτό δεν είναι πάλι απαραίτητο. Ισχύουν οι κανόνες που έχουμε πει, μπορούμε να πάρουμε 4, 3, 2 και 1 τιμή. Εδώ πέρα έχω ορίσει border style solid, dotted, dust και non. Τώρα το border θα είναι λίγη όπως το βλέπουμε εκεί κάτω. Το πάνω θα είναι solid, δηλαδή μια γραμμή στην επόμενη.
Το δεξί θα είναι με τελίτσες, το κάτω θα είναι με παύλες και το αριστερό θα είναι με τίποτα. Πάρε αυτές οι ιδιότητα πάνω που είναι μια γραμμή, σου δίνουμε τις τέσσερις που δείχνουμε από κάτω. Και πάλι μπορούμε να παραλείψουμε αυτές, μάλλον να παραλείψουμε κάποιες από αυτές και ισχύει ο κανόνας με την πληρολόγη. Επίσης ισχύει αυτό για το border color. Μπορώ να ορίσω διαφορετικό χρώμα στα πλαίσια δεξιά, αριστερά, πάνω και κάτω από ένα στοιχείο. Εδώ έχω χρησιμοποιήσει red, green, blue και black. Πάνε αντίστοιχα κόκκινο, πράσινο, γύρω-γύρω. Ισοδυναμεί με τις τέσσερις ιδιότητες αυτές. Και επίσης να παρατηρήσετε ότι εκεί που ενώνονται τα borders, το καθένα επικρατεί όσο μπορεί και με το αποτέλεσμα να σχηματίζεται αυτή η γωνία 45 μοιρών. Μπορεί να κάνετε διάφορα εφέ, έτσι, ίσως έχετε σε πίνα και σου φαίνεται σαν να είναι, σαν να βγαίνει έξω από τη σελίδα. Τώρα, αυτά επακούνται όλα στο κοινό κανόνα του ρολογίου που είδαμε. Υπάρχει μια άλλη συντομογραφία, δεν ξέρω πώς θα τη χρησιμοποιήσετε, το font. Ομαδοποιεί τις ιδιότητες του για τα γράμματα που έχουμε πει μέχρι τώρα, όχι χρώμα, τις ιδιότητες που αφορούν τη γραμματοσειρά και το μέγεθος των γραμμάτων. Έχει αυτή τη μορφή. Η πρώτη λέξη είναι το font weight, δηλαδή αν θα είναι bold ή normal το κείμενό μας. Η δεύτερη είναι το font variant, δεν το έχουμε πει ακόμα, θα το πούμε σε μερικές διαφάνειες σήμερα. Το επόμενο είναι αν η γραμματοσειρά θα είναι πλάγια γραφή ή κανονική. Και μετά παίρνει δύο παραμέτρους που είναι το font size, δηλαδή πόσο μεγάλα θα είναι τα γράμματά μου, και μετά παίρνει το font family. Εκεί το font family δεν είναι δύο διαφορετικά. Όλο το Verdana ακόμα σαν serif είναι το font family. Όλο αυτό είναι η ιδιότητα font family. Και αν θα έπρεπε αυτό να το γράψω χωρίς την τομογραφία, θα ήθελα πέντε ιδιότητες. Επίσης, πίνει στην επόμενη, τα τρία πρώτα που γράφουμε είναι προαιρετικά. Μπορούσαμε να γράψουμε απλά font, το μέγεθος της γραμματοσειράς και το ποιες γραμματοσειρές θέλω να χρησιμοποιήσω. Ωραία. Ναι. Μπορεί να γράψουμε normal, 24 pixel, βερτάνα σαν σερβι. Μπορείς, ναι. Μπορείς να γράψεις και ποια σειρά θέλεις. Τα πρώτα τρία μόνο, τη σειρά. Ναι, τα πρώτα τρία, font weight, font variant και font style, μπορούν να γραφούν σε οποιαδήποτε σειρά θέλουμε. Και επίσης μπορούμε να παραλείψουμε και όποιο θέλει, δεν θα τα ορίσουμε όλα. Αυτά για συντομογραφίες είναι αρκετά εύκολο πιστεύω. Έχει κανείς κάποια απορία? Ωραία, ας πούμε τώρα για εικόνες φόντου. Μέχρι τώρα εικόνες έχουμε δει με την HTML, με το tag, με την ετικέτα μάλλον IMG, με την οποία βάζουμε μια φωτογραφία ή μια εικόνα μέσα ως μέρος του περιεχομένου. Αυτό δεν πρόκειται περί εικόνων περιεχομένου, πρόκειται περί εικόνων που αφορούν καθαρά τη μορφοποίηση. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι ένα ωραίο πλαίσιο, μπορεί να είναι ένα φόντο που μας αρέσει, αλλά δεν αφορά το περιεχόμενο της σελίδας καθεαυτό, δηλαδή δεν προσθέτει κάτι στο νόημα, είναι απλά για να φαίνεται ωραία η σελίδα. Τώρα, μία εικόνα φόντου μπορούμε να την εφαρμόσουμε σε κάποιο στοιχείο, για παράδειγμα μία παράγραφο. Όταν εφαρμόζουμε μία εικόνα φόντου σε μία παράγραφο, τότε η εικόνα που δίνουμε σχεδιάζεται εσωτερικά του border της, ακόμα και αν αυτό δεν υπάρχει, δηλαδή συνυπολογίζεται ο χώρος που πιάνει η παράγραφος και το padding. Δηλαδή το padding δεν θα μείνει άσπρο, θα σχεδιαστεί και εκεί πέρα η εικόνα. Επίσης, αν έχουμε ορίσει background color που έχουμε, το έχουμε δει το background color, το έχουμε δει, στα σημεία που δεν υπάρχει εικόνα, άμα είναι μικρή για παράδειγμα, θα μείνει το background color που έχουμε ορίσει. Αν δεν έχουμε ορίσει background color, θα είναι διάφανο και θα φαίνεται τα στοιχεία που είναι πίσω του. Τώρα, οι εικόνες αυτές μπορεί να είναι όπως και στο HTML ένα αρχείο JPEG, GIF ή PNG. Και επειδή αυτές τις εικόνες τις ορίζουμε μέσα στο αρχείο CSS και τις αναφερόμαστε σε αυτές μέσω κάποιας διεύθυνσης, αυτές οι διευθύνσεις
Αν είναι σχετικές, τότε υπολογίζονται με βάση τη θέση του αρχείου που είναι το CSS και όχι με τη σελίδα. Αυτό γίνεται για το λόγο ότι ένα αρχείο CSS μπορεί να το εφαρμόσουμε σε διάφορες σελίδες και θα πρέπει οι εικόνες που αναφέρονται μέσα σε αυτό το αρχείο να δουλεύουν σε όλες τις σελίδες που το φορτώνουν. Θα ρωτήσω κάτι. Ναι. Δηλαδή βάζουμε link και την εικόνα όχι μέσα στο HTML αλλά μέσα στο CSS. Ναι, βάζουμε link και την εικόνα μέσα στο CSS και αυτό το link φορτώνεται και εμφανίζεται μέσα στο στοιχείο που θα έχουμε επιλέξει. Για πίνει στην επόμενη. Ο τρόπος που το κάνουμε αυτό είναι ο εξής. Είναι η ιδιότητα border image και παίρνει μια παράμετρο που είναι η τιμή της μάλλον είναι αυτή τη μορφή. URL, ανοίγουν παρενθέσεις και μέσα σε εισαγωγικά έχουμε τη διεύθυνση της εικόνας που θέλουμε να βάλουμε για φόντο. Μονά εισαγωγικά. Μπορεί να είναι ή μονά εισαγωγικά ή διπλά εισαγωγικά. Τώρα, να πω πάλι τη διεύθυνση αν κάποιος δεν έχει καταλάβει. Αν είμαι στο... Αν η σελίδα μου είναι αυτή... example.org και βάλουμε ένα αρχείο CSS το οποίο βρίσκεται στο example.org στο φάκελο CSS, ας πούμε, να έχει το αρχείο style.css. Τότε, αν μέσα σε αυτό το CSS έχω γράψει κάτι τέτοιο, να φορτώσω την εικόνα με σχετική διεύθυνση foo.png, αυτή η εικόνα δεν θα πάει να φορτωθεί από εδώ πέρα. Θα πάει να... png. Θα πάει να φορτωθεί από το φάκελο CSS που βρίσκεται το αρχείο με το CSS μας. Αυτό για διευθύνσεις. Αν είναι απόλυτη διεύθυνση, θα φορτωθεί κανονικά από τη διεύθυνση που έχουμε ορίσει και δεν είναι απαραίτητο να είναι από το site μας. Μπορείς να χρησιμοποιήσω μια εικόνα από οποιοδήποτε site θέλουμε, αρκεί να γράψουμε όλο το απόλυτο URL της και θα φορτωθεί. Λοιπόν, τώρα για να ελέγξουμε πώς θα εμφανίζεται μια εικόνα φόντου σε ένα element έχουμε δύο ιδιότητες. Έχουμε την background repeat. Την background repeat ορίζει αν η εικόνα που έχουμε βάλει θα κάνει επανάληψη. Επανάληψη σημαίνει ότι η εικόνα αν δεν φτάνει να καλύψει όλο το element που έχουμε, όλο το στοιχείο που έχουμε εμείς, τότε επαναλαμβάνεται δίπλα στην άλλη πολλές φορές και κάτω από την άλλη μέχρι να καλυφθεί όλος ο χώρος που πρέπει να εμφανιστεί το φόντο. Μπορούμε να ελέγξουμε πώς γίνεται αυτή η επανάληψη με αυτές τις τέσσερις ιδιότητες. Στην ιδιότητα background repeat, αν βάλουμε την τιμή repeat που είναι και η προεπιλογή, τότε η εικόνα αυτή επαναλαμβάνεται όσες φορές χρειάζεται για να μην υπάρχει κενό σημείο στο στοιχείο που έχουμε εφαρμόσει την εικόνα φόντου. Αν χρησιμοποιήσουμε repeat παύλα ψη, τότε η εικόνα επαναλαμβάνεται μόνο κάθετα. Και αν το στοιχείο μας είναι αρκετά πλατή, στα δεξιά δεν θα έχει εικόνα φόντου. Και αντίστοιχα το repeat χ κάνει μόνο οριζόντια επανάληψη και αν είναι αρκετά ψηλό, στο τέλος η εικόνα μας δεν θα εμφανίζεται, θα εμφανίζεται ή διάγωνο ή το background color που έχουμε ορίσει. Και υπάρχει και το non, το οποίο εμφανίζει την εικόνα που ορίζουμε εμείς μόνο μία φορά. Τώρα, εκτός από το πόσο φορές εμφανίζεται μια εικόνα στο φόντο μας, μπορούμε να ελέγξουμε και τη θέση που εμφανίζεται στο στοιχείο που έχουμε επιλέξει. Αυτό γίνεται με το background position. Το background position μπορεί να πάρει ή κάποια keywords σαν τιμή, ή μπορεί να πάρει δύο τιμές από αποστάσεις. Στην πρώτη περίπτωση που παίρνει δύο keywords μπορεί να είναι left center right και top center bottom. Ένα από τα δύο. Επίσης μπορούμε να βάλουμε ποια σειρά θέλουμε. Η σειρά και δεν έχει σημασία. Μπορεί να είναι πρώτα το ένα από τα τρία στο τέλος και ένα από τα τρία στην αρχή. Αυτό έχει το εξής αποτέλεσμα.
Οι λέξεις που γράφω εκεί πέρα ορίζουν και στην εικόνα και στο element που είναι ένα σημείο. Και αυτό το σημείο φροντίζει ο project να συμπίπτει όταν θα σχεδιάσει τα δύο αυτά πράγματα. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε εδώ πέρα το πλαίσιο μιας παραγράφου, για παράδειγμα. Και έχουμε και μια εικόνα που είναι μικρή, ας πούμε ότι είναι τόση. Αν επιλέξω background position center-center, τότε κάνει το εξής. Πάει στην παράγραφη και βρίσκει το κεντρικό σημείο το οποίο είναι αυτό. Πάει και στην εικόνα και βρίσκει το κεντρικό σημείο που είναι αυτό και φροντίζει αυτά τα δύο να συμπίπτουν όταν τα σχεδιάσει. Και όταν γίνει αυτό και τα σχεδιάσει, η εικόνα θα εμφανιστεί στο κέντρο. Αν αντί για center-center επιλέξω για παράδειγμα left-bottom, τότε πάει στα αριστερά και κάτω σε αυτή, στην παράγραφη και βρίσκει αυτό το σημείο. Πάει στην εικόνα κάτω αριστερά και βρίσκει αυτό το σημείο και μετά φροντίζει να συμπίπτει. Οπότε με το left bottom η εικόνα θα εμφανιστεί εδώ. Και δεν θα κόβεται κανένα σημείο της έξω από τα πλαίσια εδώ πέρα. Και αντίστοιχα γίνεται και με τα άλλα, για παράδειγμα top right θα το βάλει εδώ πάνω. Αν βάλουμε top center θα το βάλει στη μέση και να εφάπτεται στο πάνω μέρος του παραγράφου κλπ. Λοιπόν, η σειρά είναι η σημασία. Τώρα, ο δεύτερος τρόπος που μπορούμε να ορίσουμε το πώς θα εμφανίζεται μια εικόνα φώτου είναι ορίζοντας ακριβώς συντεταγμένες. Σε αυτές τις συντεταγμένες η σειρά έχει σημασία. Η πρώτη συντεταγμένη ορίζει, καταρχάς, στη δεύτερη περίπτωση, η μετρήση γίνεται με τις πάνω αριστερές γωνίες των δύο στοιχείων. Δηλαδή, αυτή η εικόνα έχει ένα σημείο εδώ και ένα σημείο εδώ. Η πρώτη ιδιότητα ορίζει πόσο πιο αριστερά θα είναι αυτό το σημείο από αυτό. Και η δεύτερη ιδιότητα ορίζει πόσο πιο κάτω θα είναι αυτό το σημείο από αυτό. Για παράδειγμα, αν ορίσω background position 20 και 30 pixel, τότε θα πάει 20 pixel αριστερά και 30 pixel κάτω, οπότε θα είναι κάπως έτσι. Και αυτή η απόσταση εδώ θα είναι 20 pixel. Και αυτή η απόσταση εδώ θα είναι 30 pixel. Κατανοητό. Ωραία, τώρα αυτή είναι η περίπτωση που έχουμε background repeat known, δηλαδή μία φορά εμφανίζεται η εικόνα και εμφανίζεται εκεί που την έχουμε ορίσει. Αν βάλουμε να έχει επανάληψη, για παράδειγμα κάθε επανάληψη, τότε η επανάληψη αρχίζει από εκεί που έχουμε ορίσει εμείς. Δηλαδή εδώ πρέπει να σχηματιστεί με κάθε επανάληψη μία λωρίδα με επαναλήψεις της ίδιας εικόνας εδώ. Αν έχουμε ορίσει οριζόντια επανάληψη, θα σχηματιστεί μια οριζόντια λωρίδα εδώ. Από επαναλήψεις της ίδιας εικόνας, ναι. Πώς το κάνω να κάνει η απόλυτη οθόνη? Δηλαδή να καλύπτει όλο το μέγεθος της σελίδας, η εικόνα. Ναι, η ερώτηση είναι πώς θα κάνω μια εικόνα αφού να καλύπτει όλη τη σελίδα. Για να γίνει αυτό χρειάζομαι ένα στοιχείο που να έχει που να πιάνει όλη τη σελίδα. Αυτό συνήθως είναι το body. Αν δεν έχει εφαρμοστικά και μάλιστα, το body πιάνει όλη τη σελίδα μας. Οπότε αν πας στο body, επιλέξεις το body με έναν CSS επιλογή και το εφαρμόσεις background picture, background image, συγγνώμη, κάποια εικόνα, τότε αυτό, επειδή το body είναι ολόκληρη σελίδα, θα κάνει αρκετές επαναλήψεις για να σου καλύψει όλο αυτό που βλέπεις. Και πώς μπορούμε να το κάνουμε εξαίρεση, δηλαδή να το απλώσουμε? Ναι, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει με το CSS 2.1 που διδάσκουμε σήμερα. Αν έχουμε μια μικρή εικόνα και θέλουμε αυτή η εικόνα να πιάσει όλη την επιφάνεια, αλλά όχι με επανάληψη, αλλά να γίνει scale, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μας το προσφέρει αυτή τη δυνατότητα το CSS 2.1, αλλά μπορούμε να το κάνουμε στο CSS 3, αν μπορείς να το ψάξεις αν θέλεις. Ναι. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο μένει σε κάποιος η εικόνα, σαν background, μένει σε σταθερό σημείο της οθόνης ή της σελίδας. Δηλαδή, αν πάμε προς τα κάτω, θα συνεχίσει να έχει θερία σημεία ή θα την προσπεράσουμε την εικόνα? Η εικόνα αυτή μετακινείται μαζί με το στοιχείο στο οποίο το έχει ορίσει. Δηλαδή, αν η παράγραφος είναι κάπου μέσα στο κείμενό σου. Δηλαδή, page down,
Ναι. Βασικά θα σας το ξεκαθαρίσω για να είμαι σίγουρος ότι το έχεις καταλάβει. Αν υποθέσω ότι εδώ έχω μια παράγραφο κείμενο και η ίδια δεν έχει εδώ scrollbar, δηλαδή ό,τι περιεχόμενο έχει είναι μέχρι εδώ πέρα, δεν έχει το πιο κάτω και της έχει στερήσει μια εικόνα φόντου και το scrollbar είναι στη σελίδα σου απ' έξω, τότε όταν θα κατέβεις προς τα κάτω, δηλαδή ανεβαίνει προς τα πάνω η παράγραφος, η εικόνα θα ανέβει μαζί με την παράγραφο, έτσι όπως τη βλέπεις. Δηλαδή δεν θα μετακινηθεί η εικόνα σε σχέση με το πλαίσιο αυτό. Θα μετακινηθούν και τα δύο προς τα πάνω. Τώρα, αν έχεις scroll bars εδώ πέρα, υπάρχει μια ιδιότητα που δεν θα την πούμε, γιατί είναι, πιστεύω δεν χρειάζεται. Αλλά στην αναφέρω δεν πειράζει. Είναι η... Είναι η background attachment και ορίζει τι γίνεται αν εδώ είχα scrollbar, για παράδειγμα, όταν θα το κατεβάσω, αν η εικόνα θα μένει στατική και θα ανεβαίνει μόνο το κείμενο, ή αυτό, ή αν θα γίνεται αυτό, ή αν καθώς κατεβάζουμε το scrollbar, θα ανεβαίνει μαζί και η εικόνα και θα παράγει καινούργια. Τώρα, αυτό παίρνει ή fixed παίρνει ή scroll. Αυτές δύο ιδιότητες. Το default πρέπει να είναι scrolling. Αυτό άμα θέλεις να κάνεις προτιμούντες. Ναι. Αυτό δεν χρησιμοποιούν συνήθως σε site που έχουν μια τεράστια ωραία εικόνα πίσω-πίσω, ας πούμε, και έχουν τα όρια της σελίδας και τα μενού μπροστά με τα χρώματα που θες και πίσω-πίσω υπάρχει μια εικόνα ωραία που είναι... Ναι, για παράδειγμα, το Twitter που είναι... θα το έχει διακριβεί. Έχουν αρκετή μια εικόνα φόντου, αλλά όταν κάνουμε scroll down σελίδα αυτό δεν μετακινείται. Αυτό το έχουν κάνει ορίζοντας, αντί για background attachment που είναι scroll το default, έχουν κάνει fixed και κατεβαίνουν το περιεχόμενο της σελίδας χωρίς να κουνιέται το... Ναι, χωρίς να κουνιέται το background. Ναι. Στην περίπτωση που βάλουμε background μια εικόνα που είναι μεγαλύτερη από την ανάλυση που έχει η οθόνη, τότε γίνεται crop ή μικρή νομέλη. Ναι, η ερώτηση είναι αν έχω, για παράδειγμα, αν αυτό ήταν η εικόνα μου και αυτό ήταν το element που θέλω να το βάλω, αυτό δεν ρωτάς. Λέω για παράδειγμα, αν μια οθόνη δεν υποστηρίζει την ανάλυση που έχει εικόνα. Τι εννοείς. Δηλαδή, αν μια οθόνη, ας πούμε, είναι 1024x768 η ανάλυση και η εικόνα είναι μεγαλύτερη ανάλυση στο background. Ναι, δεν θα γίνει σκέιτι. Θα σου απαντήσω. Μία εικόνα δεν εφαρμόζεται καθαρά στην οθόνη. Εφαρμόζεται σε ένα συγκεκριμένο κουτί που είναι στην ουσία που έχει συγκεκριμένες διαστάσεις. Ωραία. Αν η εικόνα που θες να βάλεις σε αυτό το κουτί για φόντο έχει μεγαλύτερες διαστάσεις σε αυτό το κουτί, τότε σε αυτό το κουτί θα πάρει αυτό το κομμάτι της εικόνας και θα το βάλει εδώ πέρα. Και με το background position που είπαμε μπορείς να το μετακινήσεις και να το πας εκεί που θέλεις. Δηλαδή αν θες να φαίνεται το κεντρικό κομμάτι θα ορίσεις κατάλληλα απόσταση αριστερά για πρώτη για να το φέρεις εκεί που θέλεις. Τώρα θα μιλήσουμε για τυπογραφία. Αυτή η εικόνα είναι φτιαγμένη μόνο με γράμματα. Και η τυπογραφία είναι στην ουσία αυτό που λέμε να είναι όμορφο κάτι χρησιμοποιώντας κατάλληλα τις γραμματοσειρές, μεγέθη και αποστάσεις γραμμάτων κλπ. Αυτή είναι η εικόνα από τον Clark Xman, από το DeviantArt. Λοιπόν, είναι στην επόμενη. Στην τυπογραφία στο web είναι καλό να το ξέρουμε. Αφορά περισσότερο web design, οπότε δεν χρειάζεται να δώσετε μεγάλη έμφαση αν σας ενδιαφέρει η κατασκευή στο σελίδα από το λειτουργικό της κομμάτι. Έχουμε κάποιες ιδιότητες που μπορούμε να πειράξουμε το πώς φτιάχνεται, πώς εμφανίζεται ένα κομμάτι κειμένου. Η πρώτη είναι το line height. Αυτό ορίζει πόσο είναι το ύψος μιας γραμμής σε μια παράγραφο κειμένου. Για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό, το line height normal είναι προεπιλεγμένη τιμή και ισοδυναμεί με το 0, δηλαδή δεν έχει, όχι με το 0, ισοδυναμεί με το ύψος της γραμματοσειράς κάθε φορά.
ανάλογα με το πόσο μεγάλα γράμματα έχουμε. Και αυτό το ύψος της γραμμής εμείς μπορούμε να το μεταβάλουμε. Για παράδειγμα, τι έχουμε κάνει μεγαλύτερο και βλέπουμε ότι η κάθε γραμμή από την επόμενη απέχει περισσότερο. Εδώ έχω βάλει 20 points και το κείμενο πρέπει να είναι 12, με κάνω λάθος. Αν τα γράμματα γίνουν και αυτά 20 points, τότε θα φαίνεται σαν να μην έχει πειραχτεί τίποτα, σαν να είναι κανονικές οι γραμμές. Λέτε spacing. Με αυτή την ιδιότητα μπορούμε να πειράξουμε την απόσταση μεταξύ των γραμμάτων. Πάλι παίρνει μια παράμετρο η οποία είναι η νόρμα που σε, αυτό είναι δυναμή το 0, δηλαδή το ένα γράμμα βγαίνει δίπλα από το άλλο, ή μπορούμε να βάλουμε μια τιμή μήκους, pixel points ό,τι θέλουμε, εδώ χωρίσει letter spacing 3 pixel, που σημαίνει το κάθε γράμμα από το επόμενο. Εκτός από την απόσταση που είχε κανονικά, έχει έξτρα 3 pixels. Και φτιάχνουμε το εφέ που βλέπουμε στα δεξιά. Και αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνει πιο όμορφη μια σελίδα. Τώρα στο επόμενο, word spacing. Αυτό δεν μεταβάλλει την απόσταση μεταξύ γραμμάτων, αλλά μεταβάλλει την απόσταση μεταξύ λέξεων. Εδώ πέρα πάλι το ίδιο πράγμα. Η normal που είναι το 0. Με το 0, μπορεί κάποιος να νομίζει ότι όταν λέμε όταν βάλω word spacing 0, οι λέξεις θα κολλήσουν μεταξύ τους. Δεν ισχύει αυτό, γιατί η λέξη ορίζεται ως τα γράμματα της συν κάποιο white space δεξιά και αριστερά. Οπότε όταν ορίζουμε εκεί μία τιμή, εννοούμε την απόσταση εκτός από το white space που έχει γίνει. Αρνητικό word spacing μπαίνει. Η ερώτηση είναι να μπορούμε να βάλουμε αρνητικό word spacing. Βέβαια γίνεται και το αποτέλεσμα θα είναι οι λέξεις να έρθουν πιο κοντά μεταξύ τους, πιθανώς να έχουν κάποια γράμματα το ένα πάνω στο άλλο. Η επόμενη, το font variant που είδαμε στην συντομογραφία του font, στην ουσία ορίζει αν η γραμματοσία θα έχει ένα εφέ που λέγεται small caps, που σημαίνει τα μικρά γράμματα εμφανίζουν το κεφαλαίο γράμμα σε μικρότερο μέγεθος. Φτιάχνει το εφέ που βλέπουμε εκεί πέρα, έχει δύο τιμές, η small caps, η normal. Το normal είναι η πιο επιλογή προφανώς. Αρκετά ωραίο εφέ είναι αυτό, το έχω χρησιμοποιήσει και στην εργασία. Εντάξει, τώρα, αυτά για την τυπογραφία. Έχουμε και κάποιες άλλες ιδιότητες που μπορούμε να πειράξουμε πώς φαίνεται μια λίστα. Το list style type είναι μια ιδιότητα. Αυτό μπορεί να το εφαρμόσουμε ή στο UL ή OL αντίστοιχα, ή μπορούμε να το εφαρμόσουμε στα LI κατευθείαν. Αυτή η τιμή κληρονομείται, δηλαδή αν το χωρίσει στον πατέρα της λίστας, θα το σβήσει, δεν πειράζει. Αν σε αυτή τη λίστα έχω ορίσει το list style type, τότε θα το κληρονομήσουν όλα τα στοιχεία της. Τι σημαίνεις μπορεί να πάρει. Μπορεί να πάρει τιμή disk, shape και λοιπά που βλέπετε εκεί πέρα. Η προεπιλογή για το στα UL είναι το disk. Αυτό δεν είναι και πολύ σωστό που έχω γράψει, διότι αν έχουμε ένα UL μέσα σε ένα άλλο UL, η εμφολευμένη λίστα θα πάρει το σέγγλ που βλέπουμε πιο κάτω, και αν έχουμε και τρίτη θα πάρει το τετράγωνο, αν δεν κάνω λάθος, κλπ. Επίσης έχουμε πολλούς τρόπους να αριθμίσουμε μια λίστα, εκτός από το δεκαδικό που έχουμε δει. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λατινικούς χαρακτήρες μικρούς κεφαλαίους, ελληνικούς μικρούς κεφαλαίους, λατινικούς μικρούς κεφαλαίους. Έχει μια, το αριθμητικό σύστημα από την Αρμενία, δεν το ήξερα. Ούτε και είναι και το Georgian, και αυτό δεν νομίζω να χρησιμοποιήθηκε πολύ. Δεν είναι μόνο αυτές, έχει και μερικές ακόμα που δεν έχω γράψει. Τώρα, εκτός από το πόσα, τι θα είναι οι κουκίδες της λίστας ή οι αριθμοί σε κάθε περίπτωση, μπορώ να ορίσω, πριν σε επόμενο, και τη θέση τους. Όταν λέμε θέση τους εννοούμε αν αυτά τα σημάδια της λίστας, αν θα εμφανίζονται μέσα στο πλαίσιο του UL ή απ' έξω. Αυτό έχει δύο
πώς το λένε, δύο τιμές μπορεί να πάρει, ή outside ή inside. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι outside και σχεδιάζονται οι βούλες έξω από το πλαίσιο της λίστας. Αλλά αν θέλουμε να το βάλουμε στο εσωτερικό, μπορεί να αυτό να μας χρησιμεύσει κάποια στιγμή όταν σχεδιάζουμε κάτι, άμα βγαίνει κάτι εκτός της σελίδας, να βάλουμε τις κουκίδες μέσα. Ναι, η ερώτηση είναι αν μπορώ σε μία λίστα να χρησιμοποιήσω και βούλες και αριθμούς. Βέβαια γίνεται και θα πρέπει σε κάθε στοιχείο της λίστας να ορίσει ξεχωριστά το list style που θέλεις. Για παράδειγμα, ορίσει μια κλάση νούμερα για παράδειγμα και να εφαρμόσει τα στοιχεία που θες να έχουν αριθμούς και μια κλάση dots, ας πούμε, ή unorder για παράδειγμα, και να το εφαρμόσει τα στοιχεία της λίστας που θες να έχουν βούλες. Αν το κάνεις αυτό, αν έχεις, τώρα φτιάχνω άδεια στοιχεία λύσης, αλλά δεν πειράζει. Ωραία, αν τώρα στο πρώτο εφαρμόσεις, που είναι το default, δηλαδή να εφαρμόσει βούλα, και στα δύο επόμενα βάλεις να εμφανίζεται αριθμός, τότε ο αριθμός που θα εμφανιστεί εδώ δεν θα είναι το 1, θα αρχίσει από το 2, που είναι το δεύτερο στοιχείο της λίστας. Ωραία. Οπότε σε μια λίστα με πολλά στοιχεία, αν σε κάποιος γνωρίζει το αριθμό, τότε ο αριθμός που θα εμφανιστεί δίπλα του θα είναι αν είχε όλη η λίστα νούμερα. Ωραία. Άλλη απορία δεν έχουμε σε αυτά, έτσι. Τέλος όμως το list style image, αν δεν μας αρέσει κάποιο αυτά που ήταν πριν, μπορούμε να ορίσουμε το δικό μας σημάδι σε μια λίστα. Και το κάνουμε ως εξής, γράφουμε list style image και μετά γράφουμε, όπως είδαμε και στο background image, ίδια μορφή URL, ανοίγουν παρενθέσεις και μέσα σε εισαγωγικά γράφουμε το όνομα του αρχείου, μόνο η διπλά εισαγωγικά δεν έχει σημασία. Και αυτό που κάνει είναι ζωγραφίζει την εικόνα που έχουμε ορίσει εμείς δίπλα από κάθε στοιχείο λίστας. Και αυτό απλό, δεν χρειάζεται περισσότερη ανάλυση. Το list style είναι πάλι μια συντομογραφία όπως αυτές που είδαμε πιο πριν. Συμπεριλαμβάνει τις τρεις ιδιότητες που είδαμε τώρα για λίστες. Και γράφουμε square που είναι το στοιχείο, το πώς θέλουμε να εμφανίζεται η λίστα. Μετά κενό, μπορούμε να βάλουμε μια εικόνα να εμφανίζεται αντί για κάποιο προεπιλεγμένο σημάδι λίστας και αν θα είναι εσωτερικά ή εξωτερικά. Τώρα τι νόημα έχει να ορίζουμε και square και κάποιο URL μιας εικόνας. Έχει νόημα διότι αν δεν μπορεί να φορτωθεί η εικόνα που είναι μέσα στο URL, τότε θα χρησιμοποιηθεί αυτό που έχουμε ορίσει. Επίσης πάλι εδώ πέρα δεν έχει σημασία η σειρά. Μπορούμε να γράψουμε με όποια σειρά θέλουμε. Τελικά όμως ποιο θα εφαρμοστεί, το πρώτο ή το δεύτερο? Αν η εικόνα φορτωθεί, η ερώτηση είναι ποιο θα εφαρμοστεί, το square ή το icon.gif. Λοιπόν, η απάντηση είναι ότι αν φορτωθεί επιτυχώς το GIF, τότε θα χρησιμοποιηθεί η εικόνα. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, τότε θα εμφανιστούν τετράγωνες κουκίδες. Επίσης μπορούμε να παραλείψουμε ποιο θέλουμε, για παράδειγμα list style και μόνο ένα URL εικόνας για να μην γράφουμε list style image ή δύο αυτά. Ναι. Ωραία. Τώρα, στους πίνακες υπάρχουν δύο μοντέλα με τα οποία σχεδιάζονται. Αυτό που θα έχετε δει μέχρι τώρα, αν έχω ένα πίνακα που έχει δύο γραμμές με δύο κελιά η κάθε μία και εφαρμόσω ένα border σε κάθε κελί, τότε θα σχηματιστεί κάτι τέτοιο. Και δεν ακουμπάνε τα borders ένα στο άλλο. Μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό αν θέλουμε τα borders να επικαλύπτονται και η ιδιότητα αυτή είναι το border pavla collapse. Αυτό εφαρμόζεται στο table και δομείται προς τα κάτω στα κελιά. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα περιγράμματα του κάθε κελιού να
επικαλύπτονται με το διπλανό του και μάλλον με τα διπλανά του, τα τέσσερα διπλανά του. Έτσι ώστε όταν εφαρμόσουμε περίγραμμα, θα εμφανίζεται κάπως έτσι, όπως στο Excel αν το έχετε δει. Ωραία, ναι. Αν έχουμε ορίσει διαφορετικά borders, ας πούμε, και με βάλουμε collapse, θα γίνει. Δηλαδή, ξέρω εγώ, κόκκινο, μπλε, κίτρινο και... Δεν ξέρω, θα σου πάρει. Δεν το γιώξα εδώ. Ναι. Θα το μάθουμε τώρα. Επίσης, όσοι έχετε αρχίσει να γράφετε τώρα κώδικα HTML και τώρα αρχίσετε με το σεμινάριο, είναι καλή πρακτική με το που ανοίγετε μια ετικέτα να την κλείνετε επί τόπου και μετά να αρχίσετε να γράφετε στο εσωτερικό της. Αυτό σας εξασφαλίζει 100% ότι δεν θα κλείσετε κάποια ετικέτα μάλλον δεν θα κλείσετε κάποιον πατέρα πριν κλείσετε κάποιο παιδί. Συνεπώς, όσον αφορά αυτό το τομέα, θα είστε σίγουροι ότι είναι ευέλικτο το έγγραφό σας. Σε αυτό που γράφουμε τώρα, λοιπόν, μισό λεπτό να σχολιάσουμε το αποτέλεσμα και να σας απαντήσω. Αυτό είναι το αποτέλεσμα αν εφαρμόσουμε το κριτικά borders. Δεν βλέπω κάποια λογική, δεν ξέρω. Σε τι λογικά τώρα δεν κατάλαβα. Υποθέτω η σχέση με τη σειρά με την οποία ποιο γίνεται render πρώτα, κάπως έτσι θα γίνεται. Ναι, όσον αφορά την απάντησή σου, είναι λίγο σε ένα έλεγχο. Γίνεται πάντα δεξιδερά. Όχι, δεξιδερά. Στο νότο του πλάσι πήγαινε δεξιά. Λοιπόν, στο Notepad++ για παράδειγμα, όταν έχεις το ποντίκι πάνω από μία ετικέτα, σου δείχνει που κλείνει. Οπότε μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτό το μήνα οπτικό βοήθημα για να δεις αν κλείνει σωστά η ετικέτα σου. Δηλαδή, αν μία ετικέτα έκλεινε απ' έξω, το mod για παράδειγμα θα μετακινόταν προς τα κάτω σε ένα βήμα. Θα το βλέπεις έτσι. Τώρα, λογικά θα υπάρχει κάποια εργαλεία που στο εξασφαλίζει αυτό, είπα να έχω κλείνει μόνο. Ναι, μπορείς να βάλεις τα tabs, αλλά είναι πολύ καλή πρακτική να τα κάνεις για σένα, όχι για κάποιον άλλο λόγο. Δεν γνωρίζω. Αλλά άμα ακολουθήσεις αυτή την συμβουλή, ναι, θα είσαι μια χαρά. Ναι. Και τον editor που είπε, υπάρχει ένα free editor, λέγεται Komodo Edit. Ναι. Το Komodo έχει και ένα άλλο εργαλείο που είναι με πληρωμή, αλλά ο editor αυτός γράφει HTML, CSS, PHP, τα πάντα και έχει και σου παρέχει και auto completion ουσιαστικά όταν δεν θυμάσαι κάποια properties, κάποια tags. Ναι, λέει εδώ πέρα η συνάδελφος, δεν ξέρω αν είσαι συνάδελφος. Παλιά συνάδελφος. Θα σε ότι υπάρχει ένα editor Komodo. Komodo, από το Komodo. Και μπορείς σε αυτό, αυτός έχει και auto completion, οπότε όταν υποθέτω να ανοίξει ένα tag στο clean mode. Για πολλές γλώσσες, δηλαδή για web developer. Ναι, και για πολλές γλώσσες σε υποβοηθά και συγκεκριμένα στην HTML όταν ανοίξει ένα tag θα στο κλείσει μόνο. Ένας ακόμα blogger. Sorry. Ωραία. Ξέρετε πολλοί γλώσσες, μπορείτε να ζητήσετε στο forum ποιον χρησιμοποιείτε και ποιος είναι καλύτερος. Να συνεχίσουμε και με μια τελευταία ιδιότητα που έχουμε. Οι cursors. Τώρα με την ιδιότητα cursor μπορούμε να ορίσουμε τι
πώς θα φαίνεται το βελάκι μας όταν θα είναι πάνω από κάποιο element. Συνήθως χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το hover που είδαμε, δηλαδή θέλουμε να αλλάξουμε τον cursor όταν θα πάει το βελάκι πάνω από... ανεξάρτητα από το αν έχουμε hover ή όχι, το εφαρμόζει σε ένα element και αν το ποντίκι είναι από πάνω του, τότε θα έχει τον cursor που έχουμε ορίσει. Έχουμε αρκετές επιλογές. Μπορούμε να ορίσουμε pointer, το οποίο φτιάχνει το βελάκι να φαίνεται όπως σε ένα link, αλλά μπορούμε για παράδειγμα σε μια παράγραφο ολόκληρη να κάνουμε το βελάκι να φαίνεται έτσι. Ή το crosshair θα το έχετε δει ίσως όταν κάνετε tag κάποιον σε μια φωτογραφία. Το move weight κλπ. Τα υπόλοιπα είναι αν είναι κάποιο web application, αν εκείνη την ώρα κάνει κάποια δουλειά στο παρασκήνιο ή όχι, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να δώσετε στο χρήστη να καταλάβει τι συμβαίνει εκείνη την ώρα με την εφαρμογή σας. Και το auto είναι το προεπιλεγμένο, το οποίο αλλάζει το ποντίκι ανάλογα με τα links θα κάνει βελάκι, στις φόρμες το κάνει το σήμα που είναι για να γράψει κείμενο. Αυτά. Ωραία, αυτά έχουμε πει για σήμερα. Έχετε κάποια απορία, είναι αρκετά πράγματα. Ωραία, χαίρομαι. Τώρα την επόμενη φορά δεν θα πούμε κάτι καινούριο. Θα αφιερώσουμε, ίσως έτσι καθώς θα πούμε κάποια μικρά πράγματα, θα αφιερώσουμε όλο το μάθημα για παραδείγματα και για να απορρίσεις να εμπεδώσετε αυτά που έχουμε μέχρι τώρα και τη Δευτέρα θα πούμε ό,τι έχει μείνει από CSS. Ευχαριστώ.